Ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο τόλμη. Για κάποιους από εσάς δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί έχουμε και τα μεγαλύτερα παιδιά σας εδώ, αλλά για τους περισσότερους είναι η πρώτη φορά που μπαίνετε στην οικογένεια της Λόρας Τινότ, με παιδί στο μεταβλητικό τμήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Καλώς ήρθατε στο σχολείο. Ο στόχος που κάνουμε αυτές τις συναντήσεις, τέτοια εποχή μέσα στη ζέστη, είναι για να πάρετε μια πρώτη εικόνα από τις δασκάλες του τμήματος, να σας πούμε πέντε βασικά πράγματα, αλλά κυρίως να ρωτήσετε εσείς ό,τι θέλετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχετε πάρα πολλές πρακτικές ερωτήσεις. Και από εκεί και πέρα, προφανώς θα δούμε και εμείς τα παιδιά και να πάρουμε μια εικόνα, να πάρουμε ένα κλίμα. Γενικά, να έχουμε μια πρώτη ευχάριστη εμπειρία, τα παιδιά να έχουν την ευχάριστη εμπειρία, σε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να αρχίσετε να αποκτάτε σιγά-σιγά την εμπιστοσύνη στον κόσμο, να γνωρίζετε, να δείτε ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα είναι με τα παιδιά στον χρόνο. Λέω απλά καταγωγικά ότι παρόλο που εμεί σχεδόν τα έχουμε ολοκληρώσει, σήμερα δεν σα πούμε ούτε σε ποιο τμήμα είναι τα παιδιά σα, ούτε ποιε δασκάλε θα είναι. Θα τα μάθετε λίγο πριν κλείσει το σχολείο ή μερικέ μέρε αφού κλείσει, για να πάρει πια το Viber το καλοκαίρι και να ρωτάει μια οικογένεια την άλλη, αν είναι καλή τα δασκάλα. Ωραία. Εγώ θα δώσω τον λόγο στην Ελένη. Η Ελένη, για όσα το ξέρετε, έχει την ευθύνη του συνδεσμού όλων των μεταπτυχών. Αυτό σημαίνει ότι η Ελένη θα τη βλέπετε παντού όποτε χρειάζεται ανάγκη. Θα μιλάτε μαζί τη για πρακτικά θέματα, θα μιλάτε για πρωταγωνιακά θέματα, θα μιλάτε γενικά για οτιδήποτε ξεφεύγει από τη στιγμή εικόνα του τμήματό σα. Όπω ξέρετε, έχουμε τρία μεταβλητικά. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μαζί μα 9 δασκάλε μεταβλητικού του χρόνου, γιατί κάθε μα πέρατε έχει τρει δασκάλε. Η Ελένη έχει τον συντονισμό που φροντίζουν να έχουν μια ομοιογένεια. Θα τι ζείτε οι δασκάλε, θα συζητούν. Δεν είναι όλε εδώ απόψε. Ποιε λείπουν, παιδιά, η Ειρήνη λείπουν. Μόνο η Ειρήνη, οι υπόλοιποι είναι εδώ. Θα μπερδευτείτε, θα δείτε πολλά καινούργια πρόσωπα, σιγά σιγά θα σα και μπερδέψουμε όσο πάμε προ Σεπτέμβριο. Οπότε, εγώ δίνω τον λόγο εδώ πέρα στην Ελένη και στι υπόλοιπε δασκάλε για να ξεκινήσει η κουβέντα. Ξαναλέω ότι ο βασικό στόχο τη σημερινή κουβέντα είναι να ρωτήσετε. Ο σημερινό στόχο είναι να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ρωτήστε ό,τι θέλετε, ακόμα και αν πιστεύετε ότι είναι πολύ χαζό ή πολύ τρίβιο. Καλησπέρα σε όλου. Εγώ είμαι η Ελένη. Με κάποιου από εσά έχει τύχει να μιλήσουμε στα τηλέφωνα, να βρεθούμε και από κοντά και να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση. Η Ελένη. Λοιπόν, εγώ είμαι στην ομάδα της Δόρας Συνότητα τελευταία περίπου 7,5 με 8 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια είμαι κυρίως στο μεταβλητικό τμήμα. Και ασχολούμαι και με το κομμάτι του outdoor, δηλαδή με όλες τις εξωτερικές δραστηριότητες, όλο το κλειδί, δάσο, εκδρομές. Οπότε συχνά θα μας βλέπετε με τα παιδιά να παίζουμε στις αυλές, να βγαίνουμε στα δάσα, να σκαρφαλώνουμε στα δέντρα, να κάνουμε κολοτούμπες, να πηδάμε από τα σκαλιά. Όλα αυτά με το πιο ασφαλή τρόπο μπορείτε να φανταστείτε. Στην αρχή το τρομάζετε. Μετά τι πράγμα. Σε πολύ βοηθάει. Γεια σας. Και πόσο χαρούμενα είστε. Εντάξει, τι να κάνω. Δεν θα είχε με θέλει. Ενώ με το πέρα που σας είπε και ο Γιάννης, κάθε φορά να συζητάμε οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σας προβληματίζει, αυτό έχει να κάνει και ένα κομμάτι της ρουτίνας σας. Να ωστόσο τα δικά μου. Να μην σας άρεσε. Εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε και τα αρνητικά. Τι και εμείς. Και βελτιωνόμαστε. Και για να είμαστε πιο συμπεριλαμβάνοι καλύτεροι. Οπότε οτιδήποτε χρειάζεται. Εκεί, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να πάμε να κάνουμε την αρχιδία. Να συζητήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Θα είμαι εδώ. Είμαι εδώ για τα παιδιά. Ναι, τέλειο. Είμαι εδώ για τα παιδιά. Είμαι καθημερινά μέσα στη τάξη των παιδιών. Συζητάω συνέχεια με τις δασκάλες. Οπότε έχω την εικόνα στο τι κάνω τα παιδιά σας καθημερινά. Το πώς είναι. Εδώ είναι, έλα, δεις και εσύ. Νομίζω ότι για να φτάσει ένα ζήτημα στο Γιάννη, είναι το σπάνιο. Οπότε σίγουρα θα το συζητήσει πρώτα παρέα. Η αλήθεια είναι. Αυτό είναι το βασικό. Πέρα από την πλάκα. Ο στόχο είναι να φτάνουν τα ζητήματα σε μένα και να λύνονται. Να λύνονται τι ζητήματα σε μένα και γι' αυτό έχουμε και τόσο πολύ το σχολείο. Προφανώ ο Μιχαήλ. Δεν ξέρω αν είναι ο δικό μα κάπου εκεί πέρα. Ο στόχο είναι να λύνονται σε ένα. Τα φωνάζουν και περνάνε εκεί πέρα. Είναι το σχολείο. Εγώ έχω μια δική εικόνα. Μαμάδες είναι όλες αυτές. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το πιο σημαντικό από όλα, να θυμάστε ότι οι ενήλικες όλο αυτό είσαστε εσείς οι γονείς και εμείς οι δάσκαλοι. Εσείς έχετε επιλέξει το σχολείο για τα παιδιά σας και εμείς είμαστε εδώ για να καταφέρουμε τα παιδιά σας να είναι όσο το δυνατόν πιο χαρούμενα και να επιλέξουν εκ των υστέρων και εκείνα το σχολείο. Οπότε οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε διάθεσή σας. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί και ότι μπορεί και κάποιο από εσά να φανείτε ότι αχ, να μην το ρωτήσω αυτό στι δασκάλε, να μην πάρουμε τώρα την Ελένη την άκρη να την ενοχλήσουμε. Το πιο σημαντικό είναι να το συζητάμε πριν φτάσουμε σε κάτι το οποίο μπορεί να έχει μεγαλοποιηθεί χωρί λόγο και αιτία. Έχουμε μιλήσει και με τι δασκάλε, οπότε αυτό που είναι το πιο σημαντικό συνήθω που σα αφορά όλου είναι το κομμάτι τη προσαγωγή.
Οπότε θα μιλήσουμε με αρκετό, νομίζω, με αρκετές λεπτομέρειες για το κομμάτι της προσαρμογής. Και ύστερα θα κάνω και κάποια αναφορά σε θέματα όπως είναι το φαγητό, όπως είναι η επικοινωνία με τους γονείς σας μέσα στο Class Dojo, που από όσο γνωρίζω ήδη έχετε γραφτεί, αν όχι όλοι περισσότεροι. Αν όχι, κάντε το. Γιατί το επόμενο διάστημα θα λαμβάνετε πράγματα και μέσα από την πλατφόρμα. Και ας δώσω το λόγο τώρα στους υπόλοιπους συνοδελφούς, για να σας πει τα πρώτα. Καλησπέρα από μένα. Εγώ είμαι Φωτεινή, είμαι δασκάλα στο μεταβρεφικό. Εγώ τώρα θα είμαι λίγους μήνες και εργάζομαι εδώ. Έχει ξεκινήσει πολύ όμορφο για μένα σε ταξίδι στην τώρα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Και έχω έτσι, μια πολύ θετική διάθεση για τη νέα χρονιά. Γεια σας, εγώ είμαι Κατερίνα. Φέτος τελειώνω τον 4ο χρόνο στην Dorothy. Είμαι και τα 4 χρόνια σε μεταγραφικά τμήματα. Και ξεκινώντας τον 5ο μου χρόνο, ανυπομονώ να γνωρίσω εσάς και τα παιδιά, για να ξεκινήσουμε όμορφα την επόμενη χρονιά. Καλησπέρα, και εγώ είμαι Κατερίνα. Είμαι και εγώ δασκάλα στο μεταγραφικό. Είμαι λίγο καιρό στο σχολείο. Έχω εμπειρία πάνω σε μεταγραφικά τμήματα σε ολοκλήρου όλη την καριέρα. Αγαπώ πολύ αυτή την ηλικία γενικά και όλες αυτές τις εκρήξεις που έχει και τις μεταβάσεις. Οπότε θα περάσουμε πολύ ωραία και ό,τι η απορία προκύψει το συζητάμε με τις υπόλοιπες. Γεια, εγώ είμαι η Βάσο, είμαι πάνω από 7 χρόνια στο σχολείο πια, τα περισσότερα στα μεταβρεφικά τμήματα κι εγώ. Σας καλωσορίζουμε σαν μια ξεχωριστή ομάδα, γιατί μπορεί να είμαστε πολλά χρόνια κάποιοι στο σχολείο, αλλά καμιά χρονιά δεν είναι ίδια με τις προηγούμενες, γιατί η δυναμική κάθε ομάδας, κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Και επειδή η φιλοσοφία μας είναι αυτή, ξολοκλήρω ότι εμείς κινούμαστε με βάση τις ανάγκες και κάθε οικογένειας και κάθε παιδιού και της ομάδας που εν τέλει φτιάχνουν η κάθε οικογένεια στο σχολείο και το κάθε παιδί, είμαστε με μεγάλη χαρά να φέρουμε εμείς την εμπειρία έχοντας συζήσει πολλές προσαρμογές, πολλές χρονιές. Εγώ να πω ένα πράγμα πριν ξεκινήσουμε, ότι όλα τα παιδιά προσαρμόζονται στο σχολείο πάντα. Οπότε αν ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι και φτιάξουμε εμείς το πλαίσιο μαζί από κοινού, θα τους βοηθήσουμε να μπούμε όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι με θετική διάθεση. Και θα είμαστε να επικοινωνούμε, να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες για να φτιάξουμε το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για τα παιδιά που είμαστε όλοι εδώ. Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι η Δήμητρα. Θα είμαι και εγώ μία από τις δασκάλες των μεταβατικών τμήματων για την επόμενη χρονιά. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και να γνωριστούμε όλοι καλύτερα μεταξύ μας και να έχουμε μια χρονιά γεμάτη με πολύ παιχνίδι. Για μένα το βασικότερο που νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε ό,τι χρειαστείτε και έχουμε κέντρο το παιδί, κάθε παιδί ξεχωριστά και έχουμε κοινό στόχο να είναι το παιδί χαρούμενο και να είμαστε εκεί να το βοηθήσουμε να εξελιχθεί. Καλησπέρα σας, εγώ είμαι η Πέννη. Θα είμαι και εγώ μια δασκάλα στο μεταπαιδικό τμήμα. Θα είμαι πρώτη φορά στην Dorothy εδώ. Έχω ενθουσιαστεί με τη φιλοσοφία και γενικά έχω άλλα 2 χρόνια εμπειρία πάνω στο μεταπαιδικό. Αγαπάω πολύ τα παιδάκια. Θα είμαστε εδώ κοντά σας για να καλύψουμε πρώτα-πρώτα τις ανάγκες των παιδιών και τις ανησυχίες της δουλειάς σας. Και στόχος μας είναι κυρίως το χαμόγελό τους. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Ελπίδα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι και εγώ μέλος του Dorothy, πρώτη χρονιά. Ήμουν σε μεταβρεφικό 6 χρόνια, οπότε γνωρίζω τις ανάγκες αυτή της ηλικίας. Εύχομαι να έχουμε μια δημιουργική χρονιά και είμαι πολύ χαρούμενη. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο σχολείο μας, πρώτο του κύριο. Εγώ είμαι φέτος ένα νέο μέλος της Dorothy, με λένε Αντιόπη. Και θα είμαι στο μεταβρεφικό τμήμα, όπως γνωρίζετε. Λατρεύω τα παιδιά, όπως και να έχει, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι μας εδώ για αυτόν τον λόγο είμαστε. Οπότε θα κάνουμε όσο το δυνατόν το καλύτερο για τα παιδιά να περάσουν καλά και να έχουμε μια πολύ πολύ δημιουργική χρονιά. Ευχαριστώ.
Αρχικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε μαζευτεί σήμερα, που έχουμε αυτή την ευκαιρία να μαζευτούμε εδώ όλοι μαζί, παρέα και να συζητήσουμε κάποια θέματα τα οποία θεωρούμε πολύ σημαντικό να έχετε και εσείς μια πρώτη εικόνα και μια πρώτη επαφή. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για το κομμάτι της προσαρμογής, που φαντάζομαι ότι είναι κάτι που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι οι ηλικίες αυτές 2-3 έχουν πάρα πολλές αλλαγές, πολλές αλλαγές αναπτυξιακές, σωματικές, συναισθηματικές και πολύ σύντομες. Από νωρά γίνονται παιδιά ουσιαστικά. Είναι πολύ σημαντικό μέσα στην παρατήρηση αυτών των αλλαγών, τόσο εσείς που παρατηρείτε τα παιδιά στο σπίτι, όσο και εμείς στο σχολείο, να βρισκόμαστε σε μια συστηματική επικοινωνία, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, σκέψεις, είναι κάτι που επιδιώκει πάρα πολύ το σχολείο και εμείς ως παιδαγωγοί. Και σε αυτή τη ηλικία συνυπάρχουν δύο χαρακτηριστικά. Συνυπάρχει το χαρακτηριστικό της φροντίδας και το χαρακτηριστικό της αυτονομίας. Είναι η ηλικιακή φάση εκείνη που τα παιδιά ακόμα σε πολλά θέματα χρειάζονται τη δική μας φροντίδα και παράλληλα χρειάζονται και επιδιώκουν να ξεκινήσουν να κάνουν πράγματα μόνοι τους, να αυτονομηθούν. Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας, όπως θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς, είναι ότι τα παιδιά ξεκινάνε και ανακαλύπτουν και εξερευνούν τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις τους. Γι' αυτό θα δείτε ότι και κατά τη διάρκεια της προσαρμογής, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, θα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εστιακό υλικό στις δράσεις μας, τις οποίες θα βλέπετε μέσα από την πλατφόρμα μας, και δεν θα εμπλεκείτε. Οπότε τα παιδιά μέσω του εστιακού υλικού έχουν την πρώτη έρθει σε επαφή με πάρα πολλά νέα υλικά και να πειραματιστούν και αυτά. Και με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται και η προσαρμογή μας, για την οποία θα μιλήσει τώρα η Βάρ. Η προσαρμογή, όπως είπατε πριν, είναι η αρχή, η νοοτροπία μας, η καταστασία και το παιδιό επιστουσίας σε ένα άλλο τέτοιο πέρα από το κλίμα της οικογένειας. Είναι ο οπτικός του χώρος, δηλαδή αν το τέλειο χρονιά θέλουμε να σκαλέσουμε μετά στο δικό μας πια χώρο της ομάδας και να ελαγείται, αλλά μέχρι να γίνει ο δικός μας χώρος, χρειάζεται να κάνουμε βήματα σταθερά, βήματα επικοινωνίας ουσιαστικής, ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής μετάβαση από το πλαίσιο του παιδιού και των πρώτων ατόμων που επιτρέπεται το παιδί, δηλαδή της οικογένειάς του, στο πλαίσιο του σχολείου, που εμείς έχουμε τη δική μας φιλοσοφία και παρατηρούμε τις ανάγκες και τους ρυθμούς του κάθε παιδιού. Και το μεταφραστικό τμήμα νομίζω ότι είναι ο επιστημονικό τμήμα το οποίο κινείται με προσεκτικό τρόπο την ανάγκη κάθε παιδιού και προσαρμογή και τα χαρακτηριστικά όπως και την κάθε οικογένεια. Το πιο σημαντικό που μπορούσα να πω είναι η επικοινωνία τη παραμικρή πληροφορία στο κομμάτι τη καταγωγή. Και παραμικρή είτε προσδοκίζει τον χώρο του σπιτιού να μεταφέρεται και κάθε αλλαγή που έχουμε δει στο σχολείο να μεταφέρεται να υπάρχει μια κοινή εικόνα και να μπορούμε να σχηματίζουμε και να σχεδιάζουμε αυτά τα βήματα μαζί. Είναι μια πολύ αυτομικευμένη διαδικασία, την οποία δεν μιλάει καθόλου. Μπορεί να είναι σημαντικά να μπλοκάρει τα σκιάρα στα σχέδια και το παιδί το να συγκρίνεται. Γιατί το δίπλα παιδί μπήκε αμέσως. Κοιτάξτε, εμεί μπορούμε να πούμε δύο μέρε που λέει και δεν θέλει. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα να γίνει. Ίσα ίσα θα πάρει το σύστημα και το αποτέλεσμα να μπλοκάρει το παιδί. Κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό. Κάθε παιδί έχει αποφάσει πριν από το σχολείο, πριν από πόσο. Δηλαδή, αν θέλετε να πει κάπω μετά από τόσα χρόνια, είναι ότι έχετε 1,5 μήνα μπροστά σα να αυξήσετε το χώρο αυτονομία και τα άτομα με τα οποία ας πούμε, το κύκλο του παιδιού. Οικογένειε, α πούμε, κάποιε μπορεί να μην έχετε παιδιά στο κύκλο σα, μπορεί να μην έχετε το παιδί σε επαφή να ξέρετε τα προσδοκίε καθόλου. Το σταδιακό. Αν ήδη με κάποια άλλα παιδιά το, να του δίνουμε αυτέ τι ευκαιρίε, είναι σίγουρα ένα σύντο στο κομμάτι τη προσαρμογή, ότι έχουμε δώσει ήδη κάποια εργαλεία. Το βασικό κομμάτι είναι η εμπιστοσύνη προ τα παιδιά. Και κάθε κίνηση που κάνουμε και κάθε βήμα που κάνουμε έχει αυτό το χαρακτηριστικό, το ότι σε πιστεύουμε, μπορείς να τα καταφέρεις. Και αυτό είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό
πώς το λένε, σημείο, να εμπιστευτούμε πρώτα για μένα την απόφαση τη δική σας, ότι αποφάσισα να πάω σχολείο και αποφάσισα να πάω σε αυτό το σχολείο, άρα εμπιστεύομαι αυτή μου την απόφαση. Και μέσα σε αυτό τη εμπιστεύομαι και σε ένα, σαν ένα ξεχωριστό πλάσμα πια, έχοντας δώσει τα καλύτερα εφόδια που μπορούσαμε να έχουμε σαν οικογένεια, να ανοίξει τα φτερά σου και να πας σε ένα χώρο όπου εγώ έχω διασφαλίσει ότι εμπιστεύομαι ότι θα έχει το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για σένα και εσύ δεν θα τα καταφέρει. Σε όλε τι αλλαγέ που είπε και πριν η Δήμητρα, που θα δούμε σε αυτή την ηλικία, είναι πολύ σημαντικό να σα αντιμετωπίζουμε με αυτό το συνέστημα, γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία λίγο ακούνε τα λόγια, θα το έχετε καταλάβει και εσεί, το έχω πει χίλιε φορέ, δεν το κάνει και πολύ περισσότερο ούτε ή καταλαβαίνουν το συνέστημα. Σίγουρο και νιώθει ασφαλής με την επιλογή του, το αμέσως το βγάζει και στο ίδιο το παιδί. Οπότε αυτό είναι το κομμάτι της επικοινωνίας. Το ανησυχώ γιατί έκαψε παραπάνω, δεν είμαι σίγουρη. Το έγινε κάτι που δεν είναι επικοινωνία. Εγώ δεν είμαι σίγουρη, ας πούμε, ότι το έγινε. Έγινε μια παραπάνω και για μας είναι όχι απλά μια παρέμβαση, όχι μια παρέμβαση για να μεταφερθεί μια συλλογική εικόνα και να μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί τα επόμενα βήματα. Η προσαρμογή μπορεί να τις κάποιες εβδομάδες, δηλαδή είναι το θέμα της κάθε μέσα στον πρώτο μήνα. Ολοκληρώνει την προσαρμογή ενός παιδιού με ένα χαρακτηριστικό ότι αν ας πούμε αφιλιάσει και ένα διάστημα λόγω ή ίδιο σωστή συγγνώμη συγγνώμη που σας διακόπτω έχει κατακτήσει τη ρουτίνα ή τα καθημερινότητα σε αυτήν την ηλικία η επανάληψη, η σταθερότητα και η ρουτίνα είναι κάτι το οποίο σε προσδίζουν τα παιδιά και έχεις βοηθεί να καταλάβουν ότι κάτι πια γίνεται μόνιμο και δεν είναι η παιδί χαρά και όταν κουραστό. Λίγο γιατί είναι μια νέα τελείως ρουτίνα. Μια νέα τελείως συνθήκη. Δηλαδή, ξέρουμε το σχολείο. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι. Δεν ξέρουν πώς είναι η ζωή χωρίς τη μαμά και τον παπά κάθε μέρα. Οπότε, εμείς πάμε να παγιώσουμε μια ρουτίνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από το παιχνίδι. Δηλαδή, το πρώτο καιρό θα δείτε να είστε μέρε, να είστε εδώ στον χώρο του σχολείου στην αυλή. Όπου θα υπάρχουν πολλή παιδαγωγή, πολλή παιδαγωγή. Είναι αυτή η ασφαλής μετάβαση από το πλαίσιο της οικογένειας του σχολείου, ότι είμαι εδώ για σένα, αλλά είναι κι άλλο άνθρωπο. Εγώ τους εμπιστεύω να τους ζητήσω ό,τι χρειάζεσαι. Παιδιά, καταλαβαίνω και κάπως τα παιδιά καταλαβαίνω τις συνεννόησεις μεταξύ μας και συζήτηση. Συνεννόησεις μεταξύ μας την ασφάλεια, ότι την ασφάλεια, η δασκάλα μου άλλο πράγμα. Η δασκάλα μου άλλο πράγμα. Ενώ άρα εγώ αμέσως νιώθω μια ανασφάλεια στα πλαίσια. Αυτά τα πλαίσια που ενώνονται. Πολύ σημαντικό αυτό κοινωνούμε οτιδήποτε αλλά να γίνεται στο πλαίσιο του πιο μικρή κανάλι. Δηλαδή, ένα πράγμα που μας ενδιαφέρει η λύση και όταν ρωτήσουμε να είναι ότι όσο ξέρετε ένα που έχασε τον άντρα του, προσπάθησε να ταξιδεύει δύο μέρες, αλλά έχει ξαναδεί. Του αφήνει να δουν αυτά καλά. Τα λεγόμενα προκλήματα σε κάποιου γονεί, το καλοκαίρι δεν μπορούσαμε πάνω και τώρα τη ζητάνε. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε διαχειριστεί και τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνουν. Δηλαδή δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Οπότε όσο πιο γρήγορα μας το επικοινωνήσετε, τόσο πιο γρήγορα θα σας κατευθύνουμε κι εμείς, ώστε να μην γίνονται δύο παράλληλοι μονόλογοι και στο τέλος το παιδί νιώθει ανασφάλεια αντί για ασφάλεια, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Το πλαίσιο είναι ότι μέσα στις πρώτες εβδομάδες είστε και εσείς, δηλαδή ο φροντιστής, ο ενήλικας, ο οποίος θα είναι με το παιδί εδώ στο σχολείο. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι, σας έχουν και τα email και τις προσαρμογές, ότι περίπου 2 εβδομάδες χρειαζόμαστε μια ευελιξία στο ωράριό σας, να είστε εδώ είτε να δουλεύετε λίγο με τηλεργασία και τα λοιπά, για να παρέχουμε στο παιδί αυτή την ασφάλεια και να μπορούμε να το πούμε ανά πάσα στιγμή ότι εδώ η μαμά και ο μπαμπάς, γενικά η ειλικρίνεια και απέναντι σε εσάς αλλά και απέναντι στο παιδί είναι το α και το μέγα στις σχέσεις. Καμία σχέση εμπιστοσύνη δεν μπορεί να βασιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία χωρίς ειλικρίνεια. Δεν θα πούμε ποτέ σε ένα παιδί ότι η μαμά είναι εδώ και η μαμά δεν είναι εδώ. Δηλαδή μην μας το κάνετε αυτό ποτέ, αλήθεια. Να μας ακυρώσετε μπροστά στο παιδί γιατί έπρεπε λίγο να βγω χωρίς να ενημερώσω. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα, υπάρχει Ελένη, υπάρχουν πολλές δασκάλες. Πάντα μπορεί να προκύψει κάτι, αλλά η επικοινωνία στο ότι εγώ χρειάζεται 10 λεπτά να βγω. Να το ξέρετε, μας γλιτώνει από ένα αίσθημα ότι μπορεί και εβδομάδες προσαρμογή να πηγαίνει καλά και μετά κάπως το παιδί να νιώσει ότι κάπου χάνεται αυτή η πληροφορία. Και δηλαδή, όσο πιο σταθεροί είμαστε, όσο πιο σταθερά οι συμφωνίες που κάνουμε μεταξύ μας ακολουθούνται,
τόσο πιο γρήγορα βλέπει και τις προσαρμογές να εξελίσσονται και παιδιά τα οποία πολλές φορές οι γονείς λένε δεν θα μπει ποτέ να μπαίνει σε μία μέρα, σαν να μην συμβαίνει ποτέ ας πούμε το προηγούμενο διάστημα. Ή παιδιά που κάπως νιώθουμε ότι εντάξει, το έχουμε, το ξέρουμε, το παιδί μας μπαίνει γρήγορα, ούτε μας αναζητάει, να τους δημιουργούμε εμείς αυτή την ανασφάλεια σαν πλαίσιο ενώπιση συνεννόησης και κάπως να γίνεται τα μεσογείρηματα. Οπότε δεν θέλουμε αυτή την πρώτη επαφή με το σχολείο να έχει στο 100% όλη τη φιλοσοφία του σχολείου. Τη σεβόμαστε 100% τις ανάγκες σας, το πλαίσιό σας, δεν κρίνει κανείς κανέναν, είμαστε όλοι εδώ για τα παιδιά. Η συνεργασία μας για όλα τα υπόλοιπα χρόνια θα ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η σταθμή παιχνιδιού εδώ στην αυλή που έχει τοπικό πεδίο μαζί σας. Σταδιακά μέσω του παιχνιδιού ανεβαίνουμε στις τάξεις να γνωρίσουμε το χώρο στο δεύτερο όροφο που είναι και η δική μας αυλή. Έχουμε και τη δυνατότητα τον πρώτο καιρό να μην λειτουργεί το ύπνο και το προνύπιο, οπότε όλο το σχολείο είναι δικό μας. Και έχουμε πολύ χώρο και έξω για παιχνίδι που ο καιρός είναι καλός, νερώματα, νερά, όλα αυτά που είδατε και εδώ. Και να μπορέσουμε σταδιακά να ανέβουμε στις τάξεις και να αρχίσουμε να βάζουμε τις ρουτίνες του φαγητού, τις ρουτίνες του κύκλου μας. Των παιχνιδιών μας, της αυλής μας, ώστε τα παιδιά να αρχίσουν να συντονίζονται με το πλαίσιο εδώ. Το φαγητό και ο ύπνος είναι πράγματα που έρχονται τις επόμενες μέρες, δηλαδή το πρώτο διάστημα είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν πάρει καλά, να είναι καλά στην υγεία τους, στο κομμάτι της διάθεσής τους, να έρχονται με όρεξη το πρωί, να έχουν κοιμηθεί καλά, δηλαδή οι βασικές τους ανάγκες να είναι καλυμμένοι ώστε να έχουν όλο τον χρόνο για παιχνίδι. Ένα παιδί πούμε, που νιστάζει είναι δύσκολο να παίξει. Αν και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς είμαστε πολύ ευέλικτοι στο κομμάτι του ότι δεν κοιμήθηκε το βράδυ, χρειάζεται μια ώρα ύπνο, θα την βρούμε. Δηλαδή δεν είναι η φροντίδα και η σωματική και η κάλυψη του σωματικού αναγκών του παιδιού είναι το α και το ω για να πάμε στο επόμενο κομμάτι που είναι εξερεύνηση, πειραματισμός, λέω τις ιδέες που τα ακούγομαι σταδιακά όσο αρχίζω να μιλάω, ανακαλύπτω τον κόσμο μέσα από το παιχνίδι και προχωράω. Οπότε προχωράμε σταδιακά στο κομμάτι του ύπνου, της ξεκούρασης, του φαγητού στο σχολείο. Μετά έρχονται και τα σχολικά λεωφορεία, δηλαδή σε ένα βάθος περίπου του ενός μήνα. Πάντα λέω ότι από εμάς δεν θα ακούσετε πολύ το σύμβολο, δεν θα ακούσετε ότι έτσι πάει πάντα. Κάθε οικογένεια ή κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Μέσα στον πρώτο μήνα θεωρούμε ότι το επιθυμητό δικό σας ωράριο που έχετε επιλέξει για το πρώτο διάστημα τουλάχιστον μέχρι και τα σχολικά και όλα αυτά θα ολοκληρωθεί στην πλειοψηφία των οικογενειών. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει επιλογή ότι στην αρχή θέλουμε να ξεκινήσουμε με αυτό το ωράριο και μετά να δώσουμε χρόνο στο παιδί και να του πούμε και να του πει. Όλα αυτά, όπως και οποιαδήποτε αλλαγή αυτή τη μέρα θέλουμε να φύγουμε λίγο πιο νωρίς γιατί έχουμε γιατρό. Οποιαδήποτε από όλα αυτά είναι θέμα επικοινωνία και το σχολείο είναι ιδέα. Όλα αυτά και να υπάρχει η επικοινωνία μου και το παιδί να νιώθει. Ξέρω τι μου γίνεται, ξέρω ότι τα έρθει, έχω ενημερωθεί από τη μαμά του, είναι ίδια ενημέρωση όλο το σχολείο. Αλλά και όλο το σύστημα του σχολείου, επειδή είμαστε ένα μεγάλο σχολείο που εμπλέκεται το σχολικό, η συνοδοί, η γραμματεία, δασκάλες από διάφορες τάξεις κλπ. Στο να υπάρχει πληροφορία και να ελαχιστοποιήσουμε οποιαδήποτε σχέση πιθανότητα μπερδέματος που θα δυσκολέψει ας πούμε, την καθημερινότητα. Οπότε με τις προσαρμογές, πολύ σημαντικό το διάστημα πριν, αναφέρουμε στο παιδί ότι έχουμε διαλέξει ένα σχολείο, θα ξεκινήσει από Σεπτέμβρη, χωρίς να βάλουμε το κομμάτι μέσα, εγώ το λέω πάντα, τη δική μα προσδοκία ή του δικού μα συναισθήματο. Εσεί είστε χαρούμενοι που το παιδί έχει σταθεί εδώ. Εσεί χαίρεστε που θα ξεκινήσει ένα καινούργιο ταξίδι. Εκείνο έχει δικαίωμα και να στεναχωρηθεί και να θυμώσει που δεν θα είστε συνέχεια μαζί του. Έχει όλα τα δικαιώματα αυτά και εμεί θέλουμε να φέρει όλα τα συναισθήματα στο σχολείο. Οπότε όταν θα μα ακούσετε να σα πούμε κάποια στιγμή ότι κλαίει, αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται να το πάρουμε μια αγκαλιά και να ανέβουμε, δώστε μα αυτή την ευκαιρία και να το συζητήσουμε μετά. Αλήθεια, εμπιστευτείτε μα. Στη διαχείριση ακόμα και καταστάσεων που μπορεί να σε ζορίζουν το παιδί μου κλαίει και εγώ δεν θέλω να κλαίει γιατί αυτό για μας πρώτα χτίζει ένα δεσμό το ότι κλαίω με παρηγορή η μαμά μου, κλαίω με παρηγορή πια η δασκάλα μου χτίζει ένα δεσμό, οι δεσμοί δεν χτίζονται μόνο στο ότι περνάμε καλά, χτίζονται και στα δύσκολα στο ότι όταν κάποιος όταν χρειάζομαι κάτι είναι αυτός ο άνθρωπος εκεί για μένα και όλο αυτό είναι είναι το βασικό, το α και το μέγα η δική μας συνεργασία στο να γίνεται αυτή η αλληλοτροφοδότηση ότι εγώ εμπιστεύομαι αυτή μου την επιλογή, εμπιστεύομαι και σένα, εμπιστεύομαι και τις δασκάλες και προχωράμε μαζί όλο το κομμάτι αυτό
το οποίο για μας εντάξει, είναι ένα μοναδικό κομμάτι, γιατί είναι λίγο, εγώ τη λέω, είναι μια ατομική διαδικασία για κάθε οικογένεια σε μια συλλογική προσπάθεια. Δηλαδή, στο τέλος, η κάθε ατομική προσαρμογή με τον τρόπο που έχει πάει και τα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού θα φτιάξει μια ομάδα μεταγωγικού, η οποία θα είναι μοναδική. Και αυτό το μοναδικό, αν είχα παρακολουθεί το σχολείο, μάλλον χρόνια κάποιοι ειδικά που μας ξέρουν και όλα οι γονείς προηγούμενων ετών, θα δούμε ότι ποτέ καμία χρονιά δεν είμαστε στο σχολείο που θα σας πει ότι να πούνε τα παιδιά συντάξει να ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο αυτό το πρόγραμμα, Οκτώβριο. Δηλαδή από τα ειδικά σας ενδιαφέροντα, από παιδιά που μας φέρνουν ενδιαφέροντα για μουσική, για επαγγέλματα δικά σας, βγαίνουν ολόκληρα project που ούτε εμείς τα φανταζόμαστε στην αρχή της χρονιάς, γιατί δεν έχουμε προσχεδιάσει έτσι τίποτα για τον χρόνο. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι το παιδαγωγικό, το κομμάτι το ηλικιακό της φροντίδας, το κομμάτι των αναπτυξιακών, των σταδίων των αναπτυξιακών κτλ., όλα τα υπόλοιπα τα γνωστικά που λένε, ας πούμε, κάπως, δηλαδή, τι θέλουν τα παιδιά να μάθουν και τι θέλουν να εξερευνήσουν, θα είναι αυτό που θα φέρουν τα παιδιά μέσα από τα δικά σας τα βιώματα στη σχολή. Αυτά πρώτα και οτιδήποτε θέλετε. Και τώρα, αν υπάρχουν ερωτήσεις, παιδιά, σας δώσω το χέρι μου και λίγο μικρό. Εγώ αυτό που θέλω να πω πάνω σε όλα αυτά που βάζω σε σχέση με το συνέστημα του παιδιού είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμα και εσείς μπορεί να δυσκολευτείτε και να δυσκολευτείτε και πολύ και να αγχωθείτε. Αυτό που έχω να σας ζητήσω είναι το ότι να μην το κάνετε σε καμία περίπτωση μπροστά στα παιδιά σας και στις δασκάλες αντίστοιχα. Θέλετε να κλάψετε? Πάρτε με. Ελένη, είμαι λίγο στο παγκάκι. Να κλάψω στενόμως. Να τη συζητήσουμε διαφορετικά. Μην περνάτε όλο αυτό το συνέστημα στα παιδιά σας, όλη αυτή τη σχολή, όλο αυτό το δυσφορικό. Είμαστε εδώ να ακούσουμε και τη δική σας στεναχώρια και το δικό σας άγχος, γιατί είναι πάρα πολύ λογικό και πάρα πολύ αποδεκτό από όλους μας εδώ μέσα. Οπότε, οτιδήποτε χρειαστείτε σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το κομμάτι, κλάψτε ελεύθερα σε εμάς. Όχι μπροστά στα παιδιά. Φυσικά. Υπάρχει μια εφαρμογή του σχολείου, θα πατήσω εγώ, λέει. Υπάρχει μια εφαρμογή του σχολείου, στην οποία όλοι έχετε πάρει email για να γίνετε. Το έχετε πάρει σίγουρα, όπως έχει πάει στις πάντες. Και έχει ξαναγίνει αυτό, λοιπόν, με τις πληρωμές. Να το δούμε μετά. Υπάρχει όμως μια εφαρμογή που λέγεται ClassDojo, στην οποία κάθε τμήμα του σχολείου έχει το χώρο του. Και μπαίνοντας εκεί, μπορείτε να βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα στην τάξη. Ιστορίες από την τάξη, φωτογραφίες από την τάξη. Όχι, όχι, είναι μια ειδική εφαρμογή. Δεν έχει καμία σχέση με τα social media, είναι μια διεθνή εφαρμογή που χρησιμοποιείται μόνο για education. Τα Viber των γονέων είναι καταστροφή και επειδή ξέρω ότι όλοι θα παίρνετε στα Viber και τα λέω, αποφύγετε το όσο μπορείτε, διότι όλες οι παρανοϊκές φήμες σε ένα σχολείο ξεκινάνε από τα Viber των γονέων. Προφανώς το έχετε, αλλά είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Να δώσω παράδειγμα. Πάει ένα παιδί στο πολυβητήριο. Γυρνάει στο σπίτι, λέει: Μαμά, ήταν κρύο το νερό. Λέει τώρα η μαμά στο Viber. Το ζουζουνάκι μου γύρισε και μου είπε: Το νερό ήταν κρύο. Ήταν κρύο. Και μπαίνει μια μαμά και λέει: Και εγώ ρώτησα το δικό μου, ήταν κρύο και μου είπε: Ναι, ήταν κρύο. Και επειδή δεν μου ρωτήσει το παιδί, ποτέ παιδί ήταν κρύο, τώρα όταν ήταν κρύο, στο τέλος θα βγει μια ολόκληρη ευθύνη που ήταν κρύο το νερό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να πω αυτό ότι μέσα από το Class Dojo μπορείτε να επικοινωνείτε οι γονείς μεταξύ σας. Πώς τα πω, Κασίτη, το λέω, γιατί δεν στα spam και δεν είναι στο inbox, πώς τα βρούμε. Καταρχήν να κοιτάτε τα spam σας, γιατί πάρα πολλά email πάνε σε spam. Θα μου δείτε ποιο mail έχει. Θα μου πείτε το mail να σα ξαναστείλω. Έχουν πει όμως πάρα πολλοί γονείς, οπότε προφανώς έχει πάει το mail. Αυτή τη στιγμή δεν χάνετε κάτι που δεν είστε μέσα, διότι ουσιαστικά προετοιμασία κάνουμε. Το Σεπτέμβριο θα σας κατανοούμε σε τμήματα και εκεί θα βλέπετε ότι γίνεται εκείνη το σχολείο. Και θα σας ξεκινάνε, γιατί είναι κάποιον που είχαμε τις κατηγορίες, γιατί μου πήραμε τηλέφωνο που μας είχαν ότι έχει κλείσει η πρώτη κατηγορία κλπ. Θα μας πείτε τις ημερομηνίες για αυτές και επίσης θα θέλαμε να μας πείτε και τα ωράρια, δηλαδή πότε ξεκινάμε να παίρνουμε το παιδί το πρωί, πότε ποιες είναι οι επιλογές μας για μετά. Τι θα πρέπει να έχει το παιδί μαζί του, όλα αυτά, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, έχουν μιλήσει δασκάλοι με όλους σας. Υπάρχει περισσότερους. Εκεί έχετε βρει ημερομηνία. Πότε βραστήκατε στο σχολείο, δεν ξέρω. Από εδώ έλα, καθηγητή, ο κόλλος που χαλάει το. Θα το ξανακάνουμε. Θα συνεργαστείτε με την Ελένη, τελειώνετε στις κουβέντες σήμερα για να μην χάνουμε τώρα. Ναι, αλλά θέλουμε να ξέρουμε τις επιλογές μας, δηλαδή τις ώρες τις πρωινές, ποιες είναι οι ώρες μετά,
κάποιες λίγο περισσότερες εφημερίδες από ό,τι μας δώσετε για την καθημερινότητα, τι καταφύγει μαζί του, να μας δώσετε και παραδείγματα από το επόμενο που πρέπει να συμβούν, πώς αυτά αντιμετωπίζονται ή πώς μπορούμε εμείς να τα αντιμετωπίσουμε, με ποιους διόδους, με ποιες διόδους μάλλον συγγνώμη, αυτά. Το παιδί μας... Νομίζω μετά μιλώντας... Πάλι τέτοια. Μια απάντηση λιγότερο. Αν θέλεις κάτι... Αν θέλετε κάτι για το θέμα της πάνω, για το θέμα της τουαλέτας, για το θέμα ξέρω εγώ ύπνου, αν θέλετε για πράγματα, θα πούμε τώρα. Θέματα ύπνου. Θα κοιμίζουν το μεσημέρι εκεί. Θα μάθουν να κοιμώνται σωστά. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή η συνάντηση είναι μια πρώτη γνωριμία και κυρίως να εστιάσω στο θέμα της προσαρμογής και να ενημερωθείτε σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, γιατί το σειρά έχετε κάνει σαν μια άμυνα. Είστε μαζί μου και έχετε πάρει το θέμα της φιλοσοφίας μας. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο, τέλος Σεπτέμβρη, περίπου, θα γίνουν οι ομαδικές συναντήσεις του κάθε τμήματος. Οπότε, τέλος Σεπτεμβρίου, με την ολοκλήρωση των προσαρμογών. Οπότε εκεί θα ακούσετε πολύ συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά την πάνα, όσον αφορά την πύλα, όσον αφορά το κομμάτι του ύπνου, το πώς χειριζόμαστε, το πώς εσείς, πώς μπορούμε εσάς να βοηθήσουμε. Οπότε σε ένα γενικό θα κάνουμε ούτως ή άλλως μια συνάντηση προς τα τέλη Σεπτέμβρη. Ύστερα από αυτό υπάρχουν και τομικές συναντήσεις που θα ακολουθήσουν. Όσον αφορά το κομμάτι με τις προσαρμογές, νομίζω ότι όλοι όπως είπε ο Γιάννης, ωστόσο στο τέλος να καθίσουμε να δούμε ξανά το email σας, να το βεβαιώσουμε και να ξαναγράψουμε αν υπάρχει κάποιο, να κάνουμε κάποια διόρθωση. Έχετε δηλώσει μέσω του JotForm της πλατφόρμας που έχετε λάβει το email που έχετε λάβει, την προτίμηση για τις προσαρμογές της ημερομηνίας. Αυτό είχε κάποια deadline, όπως γνωρίζω, οπότε όσοι δεν είχατε δηλώσει, μετά σας κάλεσα στο τηλέφωνο έξτρα. Όσοι... Τέλεια. Πολύ ωραία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία με τη συζήτηση μπορούμε να καθίσουμε και να τα πούμε και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Τόσο για το παιδί σας, όσο και για εσάς και σαν οικογένεια, γιατί όπως είπε και η Βάσο, είμαστε εδώ πέρα για να δούμε ξεχωριστά το κάθε ζήτημα που προκύπτει. Μετά, ναι, θα σας δώσω, μετά το τέλος της σημερινής συνάντησης, εγώ θα στείλω ένα email σε όλους σας ξεχωριστά, ανάλογα με τις εβδομάδες που έχετε επιλέξει και ανάλογα με τα παιδιά που έχετε κάνει τις επιλογές για να είστε αντίστοιχα στο κάθε τμήμα, θα λάβετε ότι εσείς βρίσκεστε την πρώτη εβδομάδα που προσαρμογώ. Την πρώτη εβδομάδα ορίστε από τις 2 Σεπτεμβρίου που ανοίγει το σχολείο μέχρι και στις 6 7, όσο είναι Δευτέρα Παρασκευή. Αυτό θα είναι email που θα λέγατε σε σχέση με την εβδομάδα. Τώρα, τέλος Αυγούστου, οι δασκάλες, όσες οικογένειες είσαστε για την πρώτη εβδομάδα των προσαρμογών, οι δασκάλες θα σας καλέσουν για να σας πούνε επακριβώς. Κύριε Γεωργίου, εσείς θα έρθετε την Τρίτη στις 3 του μήνα, στις 8 η ώρα. Θα παραμείνετε στο σχολείο για την επόμενη μία με μία μισή ώρα και θα θέλαμε μαζί σας να έχετε στη τσάντα του παιδιού σας Α, Β, Γ. Οπότε, τέλος Αυγούστου, όσοι από εσάς θα έχετε προσαρμογή την πρώτη εβδομάδα, έχετε επιλέξει και το έχουμε κάνει, θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε τα πρώτα τηλεφωνήματα. Στα μέσα της πρώτης εβδομάδας, εκείνη που είστε στη δεύτερη εβδομάδα, θα λάβετε ακριβώς τα ίδια τηλεφωνήματα. Οπότε, αντίστοιχα, όλο το Σεπτέμβρη θα λαμβάνετε τηλεφωνήματα στα μέσα για να ενημερώνεστε για την επακριβή ημερομηνία και όταν θα ξεκινάει το παιδί σας. Στο τέλος, οτιδήποτε χρειαστείτε, ο κάθε ένας ξεχωριστά μπορείτε να με βρείτε, να ξαναδούμε λίγο τα email σας ή αν θέλετε κάτι παραπάνω σαν ερώτηση, να δώσω το λόγο. Δεν ξέρω να πω. Γεια σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για την εφαρμογή. Είδα ότι μπορεί να γίνει πρόσκληση όταν κάνει την εφαρμογή μου. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να μπει και παρά. Με τον ίδιο τρόπο που ήταν εσύ. Άνοιξε προς το account. Επίσης να πω ότι το εφαρμογή κάποια στιγμή θα σας ζητήσει να πληρώσετε για να πάρετε μεγάλο πακέτο. Μην το κάνετε, δεν υπάρχει κανένα λόγο να το κάνετε αυτό. Το βασικό πακέτο είναι πέρα από εδώ. Μπορείτε να πείτε και ο παπάς, ο παππούς, αν και δεν έχει τίποτα να πει κάποιος άλλος. Εμείς θα κάνουμε, αλλά εγώ τα διαχειρίζομαι, οπότε αν κρίνω ότι κάποιος δεν πρέπει να είναι τον βγάζω, από εκεί πέρα σας κάνω εγώ άλλο και τις αφήματα. Γιατί εσείς, σαν φωνή, αν υποθέσουμε ότι θα είστε, ξέρω εγώ, στο μεταβλητικό τίμο, γιατί δεν ξέρω πού είναι, θα βάλουμε, εσείς θα βλέπετε ό,τι συμβαίνει στο μεταβλητικό τίμο και θα βλέπετε τις κεντρικές ιστορίες σχολείου. Κεντρικές ιστορίες είναι μια ενημέρωση γενικότερου χαρακτήρα. Δεν θα βλέπετε τι κάνουν τα άλλα μεταβλητικά. Δεν ξέρω, ήταν ένας μικρός που στήθηκε προς τα... Αυτές οι πλατφόρμες είναι free, γιατί είναι λίγο, είναι non-profit. Αλλά advanced περιβάλλον, σου λέει πάρε το advanced πακέτο για να κάνεις ό,τι θέλει να παραμετροποιείς το αυτό, να βάζεις ξέρω, την εικόνα του παιδιού, δεν υπάρχει κανένα τρόπο. Μείνετε στο δωρεάν πακέτο. Θα
Και ο καλό είναι να πείτε αύριο το πρωί ή το μεσημέρι που φεύγουν τα παιδιά στο λιγό να πάρετε μόνο τη τηλεφώνα. Ακούστε, και εμείς έχουμε 9 πέρας από το 1 φυσικό που είναι μεγάλο σε όλα τα υπόλοιπα και τα 8 είναι φτιαγμένα και αυτή σύγκριο. Δηλαδή, οι προδιαγραφές για να μπορέσει το Υπουργείο να σου δώσει έγκριση σε ένα σχολικό δεν είναι, είναι πάρα πολύ αυστηρές, είπα, αλλά κάνουν και αυστηρές. Και μία από τις βασικές προδιαγραφές είναι ότι τα καθήκοντα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις και συγκεκριμένη λογική που αρνένα με τα παιδιά και αυτά. Άρα, αυτά είναι λυμένα. Αυτό που σίγουρα κάθε οικογένεια, μάλλον με το πόλιο, κάθε οικογένεια σίγουρα έχει τα δικά σου προσωπικά στάδια ασφαλεία. Δηλαδή, είναι από πολύ τα θεμητό να πείτε ναι, ρε παιδί μου, ασφαλέ, αλλά για, εγώ δεν το κρίνω ότι είναι ασφαλέ. Δεν γίνει ποτέ κανένα τίτλο σχολικό. Δηλαδή, ακόμα και μικροσυγκρούσει που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια σε ένα στόπιο ή κάποιο πάνω μα κλπ. Δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Ο σχεδιασμό είναι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, μόνο αν δείτε ένα σχολικό σύρι θα μπορείτε να καταλάβετε ακριβώ τι σα λέω. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει προφανώ δυνατότητα τη στιγμή που βλέπετε, φέρνετε το παιδί και το δίνετε το παιδί να δείτε το σχολικό και να πείτε να τα πάρετε μια εικόνα, αλλά να πείτε το σχολικό να πάρετε. Και τα κοίτα χωράτε σε καθήκη. Αυτά που έχουμε εδώ είναι τα αναπόσπιση. Δηλαδή, μπορείτε να το δείτε, αλλά το πιο εύκολο πράγμα είναι να δείτε μια μέρα που λειτουργεί το σχολείο. Μπορώ να στείλω φωτογραφίες ή αν θέλετε, αν πείτε να δείτε ένα οποιοδήποτε σχολικό λεωφορείο στο Ιντερνετ, λίγο πολύ τα ίδια. Απλώς κάποια πιο παλιά έχουν ενιαία καθίσματα και τα παιδιά δένονται, δηλαδή κάθονται 2, 3 και δένονται με ξεχωριστή ζώνη όταν θέλουν. Κάποια πιο καινούργια έχουν ατομικά καθίσματα. Αυτό που γίνεται πάντα στην προσαρμογή, πάντα όταν το παιδί η πρώτη φορά που θα μπει στο σχολικό, που για να μπει στο σχολικό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προσαρμογή του, αυτό που κάνουμε πάντα είναι ότι το πρώτο, η πρώτη φορά, και η δεύτερη και η τρίτη είναι στο πήγε. Δηλαδή δεν είναι στο έλα στο σχολείο, είναι φύγει από το σχολείο να πάμε στο σπίτι. Οπότε η πρώτη μέρα λοιπόν που θα μπει το παιδί στο σχολικό είναι όταν φεύγει από το σχολείο. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει τρεις φορές αυτό μέχρι να μπει και στο πρωινό. Γενικά πάντω σαν κανόνα, η εμπειρία μα δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δείχνει ότι τα παιδιά, το σχολικό έχει μια μαγεία στα παιδιά. Δεν έχω ιδέα γιατί. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Δεν θυμάμαι ποτέ καμία περίπτωση παιδιού που δεν ήθελε να μπει στο σχολικό. Δεν ξέρω, δηλαδή, μόνο ένα παιδί θυμάμαι που είχε θέματα να παρακατευόταν πάρα πολύ, που είχε θέματα με αυτή. Τα παιδιά μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα στο σχολικό και το απολαμβάνουν και θα σου πει κάτι σε ένα σχολείο σαν την Τόρο, το σχολικό είναι τη συνέχεια τη δουλειά που γίνεται στην τάξη. Όλες οι δασκάλες που βλέπετε εδώ, όλες, εκτός της τάξης, πέρα από την Κατερίνα και την Φωτεινή που ήταν τώρα στο σχολείο, όλες οι παλιές δασκάλες έχουν εξοδεύσει πάρα πολύ χρόνο στο σχολικό. Βάζω τα σχολικό για έναν ολόκληρο χρόνο, η Δήμητρα, η Ελένη. Το σχολικό είναι για ένα σχολείο σαν την Τόρο, δεν είμαστε πάρα πολύ κριτικοί στον τρόπο που λαμβάνουμε ανθρώπου. Το σχολικό πάρα πολλέ φορέ είναι το entry level για να μπει κάποιο σχολείο. Άρα στο σχολικό δεν βάζουμε την κυρία Μαρία τη Γειτονιά, ούτε κάποιο συνταξιούχο που θέλει απλώ ένα έξτρα εισόδημα. Βάζουμε τα σκάλε, οι οποίε έρχονται με φιλοδοξία να μπουν στο σχολείο. Μερικέ φορέ είναι και σχολικέ σκάλε που είναι και στο σχολείο. Πάντα είναι κάποιε από τι σκάλε που είναι junior που κάνουν και σχολικό. Άρα λοιπόν το σχολικό είναι ένα εξαιρετικό σημείο, εξαιρετικό timing για να δείξει μια δασκάλα πόσο καλή μπορεί να είναι ώστε να την βάλουμε στο σχολείο και παράλληλα και για τα παιδιά να συνεχιστεί στο σχολείο η δουλειά που γίνεται στην τάξη. Και αυτό συμβαίνει σε κάποιε κοινωνικοποίηση. Θα το δείτε δηλαδή όσα χρόνια θα είστε στο σχολείο που τα παιδιά σα αφήσουν σε κοινωνικοποίηση. Που δεν τα γνωρίζετε από άλλε τάξει, από άλλε ηλικίε ή πολύ σύνδεσμε. Το έχω ακούσει πολλέ φορέ. Που μου ζήτησε να καλέσω στα γενέθλια τον Δημήτρη από τον Υπηαγωγείο. Δεν το ξέρει το Δημήτρη. Μα το ξέρει στο σχολικό. Και γιατί το ξέρει στο σχολικό, γιατί κάθε δίπλα του, το μόνο δικό σου είναι 3 χρονών. Λέτε τι δουλειά έχει με πεντάχρονο. Το πεντάχρονο όμω επειδή αισθάνεται πολύ σπουδαίο, αρχίζει και του κάνει ολόκληρα μαθήματα και το εξηγεί κλπ. Και το τρίχρονο αισθάνεται πάρα πολύ σπουδαίο επίση γιατί έχει ένα φίλο μεγάλο. Και δουλεύει πάρα πολύ όλη αυτή η όσμωση την ώρα του σχολικού. Επίση το σχολικό δεν είναι χαμένο ο χρόνο. Τα παιδιά διαβάζουν παραμύθια. Ακούω εγώ για το σχολικό, λέω. Είναι στιγμέ που κάνουν την πρώτη φωτογραφικά. Γενικά οι δασκάλε των σχολικών έχουν ένα πολύ υγιή μεταξύ του ανταγωνισμού να κάνουν ωραία πράγματα γιατί ακριβώ ξέρουν ότι είναι το πρώτο στάδιο για να μπουν στο σχολείο. Οπότε προσπαθούμε και προσπαθούμε και οι ίδιε. Δηλαδή, σπανίω έχουν σχολικό θέματα παρεμάρα, προβλήματα κλπ. Παρ' όλα αυτά, όπω πολύ σωστά είπατε, κάθε παιδί είναι τελείω διαφορετικό. Οπότε ό,τι σα λέω τώρα είναι γενικό κανόνα. Και όπως σε όλα στη ζωή, είναι και εδώ όμως απαραίτητο. Δηλαδή το 80% είναι στο
στη μεσαία κατανομή, αλλά υπάρχει ένα 20% που είναι στις ακραίες κατανομές και δεν μπορεί να πέσει. Σας απάντησα, δεν ξέρω, σας απάντησα την ερώτηση. Ναι. Κοιτάξτε, τα σχολικά γίνονται ένα από τα πράγματα που ελέγχει πάρα πολύ η ελληνική αστυνομία, είναι τα σχολικά και πολύ καλά κάνει. Από την άλλη, υπάρχει ένα συγκεκριμένο φεκτ, υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία ελέγχου. Δηλαδή, ελέγχουν τα λάστιχα, ελέγχονται προφανώς τα καθίσματα ανοιχτά, ζώνε και λοιπά. Από εκεί και πέρα, τα δικά μας σχολικά είναι στο όλο το οποίο τον ανανεώνουμε σιγά-σιγά. Έχει ένα παλιό αυτοκίνητο, έχει μείνει και αυτό το ανανεώθηκε, το ανανεώσω στον πιο καιρό. Είναι προφανές όμως ότι θα δείτε ένα σχολικό που θα δείτε άκρη τρομερό αυτοκίνητο και θα δείτε και ένα άλλο που θα δείτε αυτό είναι πιο παλιά στην τεχνολογία. Δεν ξέρω, δεν πάω να σου πω τώρα σε ποιο σχολικό θα είστε και πώς θα σας φανεί. Γενικά δεν έχουμε θέματα. Αλλά επειδή είναι θέμα συναισθήματος γονέα, και εγώ αυτό πάντα λέω σε όλους και με σίγουρο που σε πολλούς από εσάς, είναι ότι αν κάτι σας φοβίζει ή αν σας ανησυχεί, έτσι είναι. Δεν θα προσπαθήσουμε να σας πούμε ότι κακό σας ανησυχεί. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε όσο γίνεται πιο ξεκάθαρη εικόνα, να είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας και να πάρετε τα δεδομένα, ώστε να πάρετε στην απόφαση. Ανοιχτό είναι. Ανοιχτό είναι. Το πάρω. Και μην πούμε ότι μας λέει να σου πω να πάει. Τώρα δεν περίμενα ότι θα είχα κάτι άλλο από την καινούργια, αλλά έχω και αυτό. Τώρα, αν έχει ξαναγίνει, θα μου πείτε εσείς. Υπάρχει περίπτωση που το παιδάκι να ζητήσει το ρεπάνι. Μπορείς να είσαι διαθέσιμο εδώ που θέλει σε αναμονή. Έχει γίνει τελικό να αποτρέψει. Θα μπορούσα να το απαντήσω εγώ, αλλά δεν θέλω να απαντάω. Αν έχει απάντηση. Αυτό που έκανα τώρα, να ξέρετε, το έκανε η Έλληνα Τσαουσέσκου. Η Έλληνα Τσαουσέσκου, άσχετη πληροφορία τη ημέρα. Η Έλληνα Τσαουσέσκου είχε αναγορευτεί διδάκτορ όλων των τεχνών και των επιστημών στην Ρουμανία. Δεν ήξερε τίποτα, αγράμματι ήταν. Την καλούσαν σε όλα τα διεθνή συνέδρια, έπαιρνε μαζί τη 20 τρομερού επιστήμονε. Και όταν έπρεπε να μιλήσει, έλεγε: επειδή είμαστε πάρα πολύ δημοκρατική χώρα στη Ρουμανία, θα μιλήσουν οι συναδελφοί μου. Αυτό ακριβώς έκανα. Λοιπόν, δεύτερη φορά από πάνω, σας ξαναφέρνει την κόρη του, μας έφερε τη Βασιλεία. Πάμε για την Ανδριάννα τώρα. Όπως σας είπε, Βάσο, όλο αυτό στηρίζεται στην ειλικρίνεια. Το μεταξύ μας, το μεταξύ μας με τα παιδιά, το μεταξύ μας με εσάς. Εμείς θα πούμε ξεκάθαρα στα παιδιά όταν η Ανδριάννα ζητεί στη Βασιλεία ή αντίστοιχα η Βασιλεία του Ανδριάννα, ότι καταλαβαίνει ότι θέλει τώρα τη Βασιλεία. Η Βασιλεία βρίσκεται στην τάξη της μαζί με την ομάδα της και μαζί με, με τις δασκάλες της. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε λίγο χρόνο, να πάρουμε τη Βασιλεία ή αντίστοιχα την Ανδριάννα και να πάμε να επισκεφτούμε την τάξη της. Για λίγο για να τη δει. Ή αντίστοιχα η Βασιλεία να έρθει κάτω σε εμάς. Οπότε όλο αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί σε ένα βαθμό που οι δασκάλες κρίνουμε ότι θα είναι okay για τα παιδιά. Είτε για την Βασιλεία, είτε για την Ανδριάννα. Γιώργο, εντάξει. Όχι, δεν έχουμε. Δεν θα φύγουν. Έχουμε τα νεκτάρια στα παιδιά. Μην ανησυχείτε. Δεν περνάει λίγα. Είναι κάποιες άλλες που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση ή να συνεχίσουν οι δασκάλες, ώστε μήπως σας βοηθήσει περισσότερο σε κάποια ερωτήματα. Φυσικά. Αυτό, γι' αυτό ρώτησα, ότι αν έχετε κάποιες ερωτήσεις αλλιώς να συνεχίσουν οι δασκάλες που μπορούν να σας πούνε σε σχέση με το φαγητό, σε σχέση με τον ύπνο, σε σχέση με τις ρουτίνες, με την καθημερινότητα. Δύο λογάκια τώρα να πούμε για το πώς λειτουργούμε μέσα στην τάξη. Ουσιαστικά προσπαθούμε τα παιδιά να είναι όσο περισσότερο αυτόνομα γίνεται. Έλα. Στην ηλικία, στην αρχή, καθιστούλα. Να ακολουθούμε τους τόνους τους. Μπράβο. Σε κατάσταση. Μπορεί κάποιο παιδί να είναι πιο κουρασμένο. Μην κάνεις έτσι γιατί μπορεί να κάνεις μπουμ, να σου πεις αγάπη μου, ναι, γι' αυτό ποτέ όρθι, πάντα κάτι στην καρέκλα. Μέχρι σε 9,5 μικροσέλιψη, δεν γελάω τώρα πια. Έπειτα θα κάνουμε ένα κύκλο και θα ακολουθήσει το πρωινό μας, το οποίο... Τα γεύματά μας είναι στις 9.30, στις 11.30 και μετά όσοι κοιμούνται και αφού ας πούμε ξυπνήσουμε κατά τις 2.30-3 παρά ξεκινάνε τα απογευματινά. Γενικά το φαγητό είναι ένα κομμάτι που είναι ασφάλεια και είναι πολύ κατάσταση μιλεμένο με το σπίτι.
Μπράβο, αγαπητέ. Μπράβο, κουκόλια. Ναι, κατόμα. Θες μήπως να ξεκινήσουμε να πάμε στη γιαγιά. Πάμε στη γιαγιά και να κάτσουμε τη μάνα μου και να ακούσουμε, ρε παιδί μου. Πάμε στη γιαγιά. Πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί απλά να κάτσει και να βλέπει του άλλου που τρώνε και μετά από ένα διάστημα να μπει αυτό σε μια διαδικασία να δοκιμάσει. Γενικώ προσπαθούμε πάρα πολύ στα γεύματα να δοκιμάζουν έτσι λίγο, σε να έχουν μια γεύση από αυτό που έχουν μπροστά του. Πιο πολύ τα γεύματα ξεκινάνε σιγά σιγά αφού ξεκινήσει η προσαρμογή και αρχίζει και ανοίγει το ωράριο, μπαίνει το πρωινό, μπορεί να μπει και το μεσημεριανό. Και αργότερα και το απογευματινό. Αλλά είναι ένα κομμάτι πολύ μεγάλο μύθιση σε αυτήν την ηλικία. Μέσα σε αυτά είναι και οι αλλεργίες. Γενικώς, να σας κάνω μια μικρή παρένθεση ότι όσο μπορούμε να μην παίρνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα, όσο μπορούμε, δεν παίρνει. Εκεί δεν είναι. Εκεί είναι με τις συντήματα ασφάλειας που αφορά. Επειδή η αλήθεια είναι ότι νομίζω πριν χρόνια, πριν μια οχταετία που ξεκινήσαμε τον Βάσο, το κομμάτι των αλλεργιών είχαμε 2-3 κουτιά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε γύρω στα 37. 37, πολύ ωραία. 37 κουτιά. Οπότε για την ασφάλεια όλων δεν φέρνει φαγητά. Δεν βάζουμε φαγητά μέσα στις τσάντες, οτιδήποτε χρειαστεί τη σχέση με την εποχή. Διπλό καπουτσίνο και ένα κρουάσιμο στρούντελ στο μήλο. Χρησιμοποιούμε και για την ηλικία των παιδιών σας, σύμφωνα με την Υπουργή που μας θέλει τις δικές του νομοθεσίες και τα χαρτιά. Οπότε εσείς δεν φέρνετε κάτι. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε το φαγητό, μετά. Πειρέ, ευχαριστώ. Ανάλογα με το τμήμα που θα πάει το κάθε παιδί, αντίστοιχα και η δασκάλα πλέον να κάνει το δικό τη κύκλο να πούνε τι θα γίνει μέσα στη μέρα, να προετοιμάσουν ουσιαστικά τα παιδιά για το τι θα συμβεί. Μα αρέσει και να προετοιμάζουν, ξέρουν το τι θα ακολουθήσει, γιατί και εκείνα μετά είναι πιο ήρεμα. Γενικά η Τίνα και το πρόγραμμα στα παιδιά είναι ένα από τα πιο βασικά πράγματα. Θα το δείτε και στην προσαρμογή. Δηλαδή, όσο μπορείτε να τηρείτε ένα πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα φαγητού, όπως τηρείτε και εδώ, εφόσον τα παιδιά γνωρίζουν το τι θα ακολουθήσει, ηρεμεί το μέσα τους. Και σε εμάς θα μπορούσε να γίνει, αλλά είναι τόσο χαοτική η ζωή μας που δεν γίνεται. Τα παιδιά, επειδή μπορούν να το καταφέρουν αυτό και τους βοηθάει, το κάνουν όσο μπορούν. Στη συνέχεια υπάρχουν πάντα δράσεις οι οποίες είναι οργανωμένες ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών και τα υλικά χαρακτηριστικά τους και αντίστοιχα υπάρχουν και προσκλήσεις και δράσεις μέσα στην τάξη από φυσικά υλικά, από ανακυκλώσιμα, από διάφορα παιδιά που είναι μας παιδαγωγικά ότι είναι ορθά και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά της ηλικίας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε στα παιδιά το αίσθημα ότι επιλέγουν και είναι δικό τους το σχολείο. Οπότε οι δράσεις προκύπτουν και από τα παιδιά τις περισσότερες φορές. Προσπαθούν να επιλέξουν τα υλικά, τους δίνουμε πληθώρα. Το αριστερό δεν δουλεύει πλέον καλά. Λερώνονται πολύ να είστε προετοιμασμένοι, γιατί αυτή η ηλικία δεν θα μάθει. Δηλαδή, να ξεκινήσει να πιάνει ένα μολύβι και ένα μαθαδόρο, αν πρώτα δεν έχει πιάσει το ξυλάκι, το δάχτυλό του και δεν έχει εξελιχθεί το χέρι του ανατομικά. Έτσι μαθαίνουν τα παιδιά. Αυτή η ηλικία έτσι μαθαίνει. Στη συνέχεια, μέσα στη μέρα, υπάρχουν πάρα πολλές ώρες με μουσική, με μουσικοκινητική, με το τεχνίδι. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται έτσι ώστε να καλύπτουμε όλο το φάσμα των αναγκών των παιδιών, το οποίο σε αυτή την ηλικία τουλάχιστον, επειδή υπάρχει πολλή διάσπαση και θέλουν να τα κάνουν όλα, προσπαθούμε και εμείς να καλύπτουμε πολλούς τομείς μέσα στην ημέρα. Αντίστοιχα, και στις ώρες του μη καθοδηγούμενου παιχνιδιού, προσπαθούμε στα παιδιά να δίνουμε επιλογές, αν στην αρχή τουλάχιστον του σχολείου δεν ξέρουν πώς να παίξουν, πώς να αλληλεπιδράσουν, είμαστε εκεί. Τους λένε τι επιλογές έχουν και επιλέγουν μόνο τους να απασχοληθούν με κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν μέσα σε μέσα στις τάξεις. Τις έχετε δει τις τάξεις και την περάσει τα ραντεβού, ξέρετε τι υπάρχει μέσα. Μέσα στη μέρα υπάρχει πολύ αισθητηριακό παιχνίδι, ειδικά στην περίοδο των προσαρμογών που χαλαρώνει πολύ τα παιδιά και βλέπουμε ότι τους ηρεμεί
και συγκεντρώνονται αρκετά μέσα με τα υλικά τους, αν μεταφέρουν αλεύρι, χώμα, λάσπη, τους ηρεμεί πάρα πολύ. Οπότε υπάρχει πολύ εστιατικό παιχνίδι, ειδικά το περίοδο των προσωπικών και αργότερα. Το σχολείο είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να έχει παντού ευκαιριακό παιχνίδι, λασπόλακους, χώματα, νερά, οπότε τα παιδιά είναι καλυμμένα σε όλα τα κομμάτια τα ευκαιριακά. Τι άλλο, αντίστοιχα υπάρχουν και μέρες που μπορεί να οργανώσουμε στα παιδιά εμείς ένα θέατρο, εμείς ένα κουμπροθέατρο, να τους κάνουμε μια παρουσίαση, να τους διαβάσουμε παραμύθι με ένα διαφορετικό τρόπο, πριν τον ύπνο να διαβάσουμε ένα παραμύθι για να τους παλάβουμε. Τίποτα. Με φακό για να δημιουργήσουμε και ένα αίσθημα πιο του μυστηρίου. Θα προσπαθούμε ό,τι προκύπτει από τις δράσεις των παιδιών να μην είναι υποκειμένα, να μην όλα την κοινή. Πάντως, επειδή είναι ακόμα, πες το να κάτσει εκεί, για να περάσει. Κάθε μας επιλέγει τελικά του. Να πιο εύκολα και πάλι. Έργο είναι διαφορετικό και μοναδικό. Εμείς πας για μπάνιο. Έχει πάρα πολύ κύμα. Να πούμε στα παιδιά ότι ο καθένας είναι διαφορετικός, οπότε δεν μπορούμε όλοι να φτιάξουμε. Άσε μας εδώ. Το έργο. Ταυτόχρονα προσπαθούμε μέσα στην ηλικία που ακόμα δεν έχει μάθει τόσο πολύ να μοιράζεται, να κάνουμε ομαδικές δράσεις και να φτιάχνουμε μεγάλα έργα όλοι μαζί, που τα βοηθάει στο να ενωθεί η ομάδα. Και μέσα στη μέρα πολύ συχνά, ας πούμε, αν ένα παιδί δυσκολεύει, μοιράζουμε ρόλους. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σερβίρει τα φαγητά. Αυτό μπορεί να έρθει λίγο αργότερα, μετά την προσωπική. Σιγά-σιγά, μετά τα Χριστούγεννα σίγουρα. Αλλά κάποιος να αναλάβει να μοιράσει τα νερά, να δει ποιος λείπει σήμερα, να μοιράσει το φαγητό, το πρωινό. Οπότε τα παιδιά έχουν ενεργό ρόλο μέσα στην τάξη, το οποίο τους κάνει και να... Εδώ λένε ότι θα βάζουν το επένδυμα να μοιράζει το φαγητό στα άλλα παιδάκια. Και εκεί να αποφασίζουν μαζί με τους υπόλοιπους για εκείνη. Αυτά που λένε. Κάτι να ρωτήσετε. Γενικά, μην φοράτε στα παιδιά ρούχα τα οποία δεν θέλετε να χαλάσουν. Να δεν υπάρχει λόγο. Θέλετε να κάνετε ρούχα με άνετα ρούχα, όπως και εμάς τα σκάλες. Τώρα να μπαμπάντες. Και μία από τις 20 φωτογραφίες δεν θα ξαναλέτε ποτέ έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η μία με την άλλη τα μπαίνουμε, λέμε πω, τι είναι αυτό. Το λέμε σε γιορτές, σε event τέτοιου είδους. Οπότε καθίστε και τα παιδιά σας λένε όσο το δυνατόν πιο άνετα μπορούν με ρούχα. Δηλαδή, πολύ ωραίες οι σαλοπέτες, πολύ ωραία, αλλά η μικρή Ελένη την βοηθάει να βγάζει τη σαλοπέτα της στο κομμάτι της αυτονομίας. Γιατί εγώ, σαν Ελένη, και οι δασκάλες όλες μπορούν και 365 μέρες να ανοίγουν τη σαλοπέτα στην Ελένη. Η Ελένη όμως θα μπορέσει κάποια στιγμή να το κάνει και εκείνη. Αν συνέχεια μια δασκάλα. Άλλα κάλια. Η tip-top. Αν τα ρούχαρουν, θα λερωθούν, να χαλάσουν, να καταστραφούν. Και νομίζω, Ελένη. Γεια. Έτρεψα το κρεμμύδι να σαπουνιστώ. Γιατί μίλαγα στη θεία την Τζούλια να δει τη σούφερε η γιαγιά. Πού είσαι καλέ? Παρκάρι, εγώ έχω τη συνάντηση με το σχολείο στο Zoom. Έχουμε το καταπληκτικό βήμα, έχουμε τη βασική ομάδα με τα παιδιά του προεκτικού τμήματος, που φέτος περίπου θα είναι στα 8 παιδιά σε κάθε τμήμα. Που είναι μια μάνα που ξέρει το σχολείο, ξέρει τις μικρές κλινικές σε εμάς σαν κορμό. Γιατί αυτό που λέμε με τη μίμηση είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το να βλέπω ότι κάποιος που με νοιάζει τα καταφέρει και μπορεί. Δεν είναι ότι απλά μου το λέει κάποιος άλλος, το βλέπω ότι γίνεται να είναι εδώ και να περνάει καλά. Οπότε είναι ο βασικός μας κορμός που ακολουθεί τις ρουτίνες και τα παιδιά έρχονται σε μικρές ομάδες. Επειδή είναι τέτοια ηλικία, η προσαρμογή γίνεται ένας προς έναν στην αρχή, δηλαδή το παιδί γνωρίζει τη δασκάλα του, την οποία παίρνει την ημέρα, δηλαδή πριν, εσείς είναι δυνατό να λέτε ότι θα πάμε να γνωρίσετε τις δασκάλες σου και τους συμμαθητές σου. Δεν έχει κάποιο νόημα να κεντράρει σε ένα άτομο, γιατί
Είναι κάποιος, είναι αυτό το πολύ ατομικό που πάει. Αν μια προσαρμογή θέλει περισσότερο χρόνο ένα προς ένα, μπορεί και τα σκάλα που έχουμε εμείς στο πλάνο να αναλάβει ένα παιδί να αλλάξει όλο αυτό. Επειδή υπάρχει αυτή η ευελιξία και σαν σύστημα και σαν ομάδα, και κοινωνικοποιώ ότι εσύ λέει στο παιδί ότι θα γνωρίσει τα σκάλα σου. Το παιδί κάνει τη μετάβαση από ένα ενήλικα μπαμπά στη δασκάλα, όπου κάνει αυτό το. Η μαμά μου, λόγω δεύτερη μαμά, κάπως ότι είναι ο άνθρωπος αναφοράς μου. Αλλά αυτό που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια που τα παιδιά έρχονται πολύ διαφορετικά μετά το COVID και με πολύ ανάγκη σωριακά προπροβλητήριο δηλαδή σε κάποια πράγματα. Ενώ προηγούμενα χρόνια πηγαίναμε σαν κρεπτικό πιο πολύ. Εντάξει, εξαρτάται και από την ημερομηνία που γίνεται κάθε παιδί και από τα ερεθίσματα, αλλά οι ανάγκες συνολικά πρέπει να είναι πιο βρεφικού, δηλαδή πιο η δασκάλα, όπως και κάθε μέρα με τη δασκάλα σε λίγο. Τώρα, ενώ γίνεται η πρώτη επαφή με τη δασκάλα, παίξε μια ομάδα παλιών μαζί με κάποια παιδιά ταυτόχρονα εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, γνωριζόμαστε και πάμε στην ομάδα. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι τα ίδια τα παιδιά έχουν περισσότερο ανάγκη άλλα παιδιά από ό,τι τους ενήλικες. Οπότε τους δίνουμε αυτή την ευκαιρία, τους εμπιστευόμαστε δηλαδή. Έχουμε όμως αυτή τη σημεία αναφορά, δηλαδή εσείς θα γνωρίσετε μια δασκάλα. Θα ξεκινήσει την προσαρμογή του, θα το εντάξει στην ομάδα, σταδιακά μία ώρα στην αρχή και όσο επικοινωνούμε μεταξύ μας και βλέπουμε ότι αυξάνουμε και τον χρόνο. Ταυτόχρονα γνωρίζει όμως και όλη την ομάδα για να μπορεί να έχει και αυτή την αυτονομία στον χώρο και λίγο δηλαδή κάθε μέρα. Συνήθως προσπαθούμε να μην είναι μπροστά στα παιδιά, δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια ολόκληρη. Όχι, ακούω τώρα στο σχολείο. Και μετά την ώρα που φεύγετε. Δεν πειράζει, καλέ. Σα ανησυχεί, σα προβληματίσει, είτε κάτι. Α, ωραία. Είτε που έχετε μια απορία και ένα κενό. Δείτε ότι τώρα εμεί την προσαρμογή είμαστε για να κάνουμε τον δεσμό με το παιδί και καταλαβαίνουμε ότι και εσεί μπορεί να έχετε πολλά άγχη και πολλέ ανησυχίε. Δώστε μα το περιθώριο ότι. Φεύγω με μια απορία ή είδα κάτι, μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο μετά. Γενικά τα τηλέφωνα τον πρώτο μήνα του Σεπτέμβρη θα είναι πολύ συχνά. Ότι σήμερα είδα αυτό και καταφέραμε αυτό το πολύ σπουδαίο βήμα, άρα αύριο θέλω να προσθέσουμε μία ακόμη ώρα. Δηλαδή αυτή την επικοινωνία θα την έχετε και από εμάς εξ αρχής, αλλά και να τη διεκδικείτε όποτε νιώθετε ότι τη χρειάζεστε. Απλά να ξέρετε την ώρα της προσαρμογής, εμείς θα είμαστε με τα παιδιά και για τα παιδιά εκεί. Οπότε αυτό που λέγεται, λέτε ότι αν έχετε. Το δικό στο κομμάτι είναι η Ελένη που θα κάνει αυτό το ρόλο. Ότι είδα αυτό, έχουν πάει πάνω, πόση ώρα είναι πάνω, πώς με χρειάζεται, θέλεις να μου φέρεις μια εικόνα. Αλλά και εμείς ρωτήσουμε μετά από τόσα χρόνια εμπειρία στα σχολεία να ξέρουμε ότι όσο πιο καλή εικόνα έχετε κι εσείς, για το ότι το παιδί είναι πάνω μια ώρα, αλλά παίζει, έχει κλάψει και μια φορά, αλλά ηρέμησε πολύ γρήγορα και εκτιμάμε ότι μπορεί να κάτσει κι άλλο, τόσο πιο καλά είστε κι εσείς και λειτουργεί όλο το σύστημα. Οπότε η πληροφορία θα είναι. Και η μεταξύ μας επικοινωνία, ειδικά τον πρώτο καιρό, θα βαραθείτε να μας ακούτε σε αυτό το κομμάτι, αλλά ρωτήστε. Δηλαδή, πολύ σημαντικές ερωτήσεις που γίνανε πριν. Η τσάντα. Να πάρετε μια τσάντα ένα διάστημα πριν, να εντάξετε το παιδί σε όλη τη διαδικασία του σχολείου. Πάμε να διαλέξει την τσάντα σου, το παγούρι σου, το σχολείο σου, ο χώρο σου. Σε εμπιστεύομαι. Είσαι κομμάτι του. Δεν αποφασίζω εγώ και σε φέρνω Δευτέρα πρωί σε ένα χώρο που δεν έχουμε συζητήσει ποτέ. Και επειδή καμιά φορά λέμε ότι συζητήστε το. Αυτή είναι η ηλικία που εγώ λέω τα πολλά λόγια είναι και λίγο φτώχεια στο κομμάτι του αποτελέσματος. Στο παιχνίδι, αναφέρεται ότι θα ξεκινήσει στο σχολείο και είδαμε αυτή τη βάρκα ή θυμάσαι που έπαιξε με τα νερά. Χαλαρά. Πάμε να πάρουμε την τσάντα για το σχολείο. Κάποια άλλη στιγμή. Δηλαδή το κάθε μέρα, κάθε πρωί που ξυπνά, αύριο σε λίγο καιρό θα ξυπνά στο σχολείο. Σε λίγο καιρό θα ξυπνά. Καμιά στιγμή με τον κόρμο και εμείς μια κατάσταση διαμορφώνουμε στην παιδική προστασία, η οποία μπορεί να είναι καμιά φορά που μπορεί να λέει θα πας και θα χοροπηδάς όλη μέρα και όλη μέρα θα σου κάνω αυτή τη θέση και το παιδί έχει εδώ και λέει δεν είναι αυτό. Ή το πω το δικό μας που θα πας στο σχολείο και θα δούμε τι θα γίνει, δημιουργεί ένα βουνό, το οποίο τελικά σημαντικά, όταν φτάνει μετά είναι σαν να φτάνει ένα ίσιο, δεν ήταν βουνό. Δηλαδή, για ειλικρινή επικοινωνία, υπάρχουν βιβλία που μιλάνε για ζωάκια ή για ήρωες που πάνε στο σχολείο. Να ακούσουμε όμως τα παιδιά, δηλαδή πώς σου φαίνεται αυτό, πώς νιώθεις, τι πιστεύεις ότι θα γίνει. Δηλαδή, αυτές οι ερωτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς που είπε πριν ο Γιάννης, το να μην ρωτήσεις, να μην κατευθύνεις, το είναι κρύο το νερό, πώς ένιωσες εσύ εκείνη την ώρα, είναι το κλειδί για να καταλάβουμε και σε ποιο σημείο βρίσκεται το παιδί και η δική μας σύνδεση με το παιδί. Στο να αρχίσει να αναφέρει πράγματα και να φέρει πράγματα και σιγουριές από μεριά του σχολείου. Άρα θα το δούμε πολύ βήμα το βήμα. Τώρα είμαστε εδώ να σας δώσουμε ένα πρώτο πλάνο. Και για μένα το βασικό είναι να κατανοήσετε ότι
είστε ένα σημαντικό κομμάτι και εσείς σε όλη τη διαδικασία της προσαρμογής. Και η επικοινωνία βοηθάει σε ένα πλαίσιο που εμείς έχουμε πολλά χρόνια εμπειρίας να μεταφερθεί και σε εσάς αυτή η σιγουριά που εμείς, ενώ είμαστε εμείς σίγουροι, είστε εσείς σίγουροι για την απόφαση και για τα βήματα, το παιδί θα λέει ότι είμαι σίγουρο και προχωρά. Στο παραμικρό κενό που αφήνουμε και δεν νιώθει κάποια σιγουριά, βλέπουμε αντιδράσεις και ψάχνουμε να δούμε, γιατί το παιδί δεν μπορεί σε ηλικία να πει ότι δεν σε νιώθω και πολύ σίγουρο, μου βγάζει μια ανασφάλεια. Κάπως έχω μπλοκάρει και ψάχνουμε και στο γύρω γύρω να δούμε τι έχει μπλοκάρει το σύστημα. Και τελικά μια κουβέντα που λέει ότι εγώ είδα μια φωτογραφία που ήταν σε ένα ύψος ή που κάπως κάτι έγινε και τρόμαξα και αυτό το έχω μεταφέρει. Μπλοκάρει και ξαφνικά α, αυτό ήταν να σου εξηγήσω. Όλη τη φωτογραφία να φαίνεται έτσι, αλλά εγώ ήμουν δίπλα και είμαι πάντα δίπλα. Είχαμε ένα στρώμα από κάτω που δεν φαινόταν στη φωτογραφία ακριβώς. Ή μπορεί να βλέπει ότι τραβάει, ας πούμε, εκείνο, αλλά το συστήσαμε. Οπότε είχε αυτή τη διαδικασία. Ρωτήστε, επικοινωνήστε. Εγώ το τονίζω σε όλα. Δεν ξέρω. Πάντως, να πω για τους αριθμούς του πράγματος. Σε κάθε από τα τρία μεταβρεφικά ξεκινάνε 8 με 9 παιδιά παλιά και παίρνουν 12-13 καινούρια. Κάπου εκεί είναι τα νούμερα χοντρικά σε κάθε μεταβρεφικά. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω και εγώ δύο πρακτικές ερωτήσεις. Ήθελα να σας πρώτη είναι αν μπορούμε να φέρνουμε τα ρότσια στο σχολείο και να τα αφήνουμε λίγο για να κανονίσουμε και εμείς λίγο το πρόγραμμα με τη δουλειά και η δεύτερη είναι αν και οι δύο γονείς μπορούν να μοιραστούν τις μέρες της προσαρμογής ή αν είναι καλό να είναι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μάλλον καλύτερα ένας, αλλά πώς το βλέπετε αυτό σαν. Εμείς προτείνουμε πάντα να είναι ένα σταθερό πρόσωπο που θα ξεκινήσει την προσαρμογή και θα την ολοκληρώσει σαν το ιδανικό. Γιατί μια οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να μας φέρει κάποιο τρόπο συγκύρισμα, γιατί κάθε παιδί αποχωρίζεται τον έναν από τους δύο γονείς με διαφορετικό τρόπο, άρα έχοντας βρει τον πρώτο τρόπο. Αλλά αυτό εννοείται ότι είναι πολύ διαπραγματεύσιμο κατόπιν της ενός με κάθε οικογένεια. Δηλαδή, μπορεί να πούμε, το ιδανικό βέβαια είναι να μην είναι σήμερα ο ένας, αύριο ο άλλος, ή πολλές φορές θέλετε να δείτε και οι δύο να δείτε και μια γυναίκα να δείτε και ένας παππούς να δει την πρώτη μέρα του σχολείου. Το καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι σημαντικό για εσάς. Αλλά τα παιδιά, σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, τόσες οικογένειες εδώ και τα παιδιά τους δυσκολεύουμε σε όλο αυτό. Οπότε, εάν μπορεί, ας πούμε, τύπου τη μία εβδομάδα να πάρει ο ένας γονιός άδεια και τη δεύτερη να πάρει ο άλλος, το έχουμε στο νου μας ότι μπορεί τη δεύτερη εβδομάδα κάπως να μην, δηλαδή ενώ είχαμε κατακτήσει να μπαίνει αμέσως, να πάρει λίγο χρόνο παραπάνω. Αλλά είμαστε εδώ να το διαχειριστούμε, γιατί δεν είναι και όλα τα πράγματα, ενώ ότι δεν περνάνε και όλα από το δικό σας χέρι και το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Απλά το ιδανικό είναι όχι σήμερα ένας, αύριο άλλος, σήμερα ένας, αύριο άλλος. Δηλαδή να μας δίνετε όσο περισσότερο χρόνο μπορείτε να κατακτήσετε κι εσείς και να κερδίσετε με σταθερά ή ας πούμε το πρώτο διάστημα, αν μπορείτε να μην πάτε ένα πολύ μακρινό ταξίδι ένας από τους δύο, για γονείς που ταξιδεύουν. Και να λείψει κάποιος, ας πούμε, μια εβδομάδα, τρεις μέρες, δύο μέρες και αλλάξει. Δηλαδή όσο πιο σταθερά στη ρουτίνα αυτό που είπαμε μένετε, τόσο πιο εύκολο είναι για το ίδιο το παιδί. Η προσαρμογή είναι ότι εμείς θέλουμε στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας, προς το τέλος της δεύτερης εβδομάδας, να είμαστε κοντά στο βασικό πρόγραμμα, το οποίο είναι ότι γύρω στις 9 με 9.30 έρχεται το παιδί στο σχολείο και φεύγει περίπου στη 1-1 και κάτι. Δηλαδή, αυτό είναι το ιδανικό για μας να έχουμε συμπληρώσει το βασικό πρόγραμμα του σχολείου, δηλαδή να τρώει το πρωινό, να είναι στις οργανωμένες δράσεις, το ελεύθερο παιχνίδι με τους άλλους. Και η αποχώρηση να γίνεται το μεσημεριανό, επειδή τα παιδιά δεν έχουν κατακτήσει την αίσθηση του χρόνου με το ρολόι, κάπως το ρυθμούμε με τις ρουτίνες. Και μετά τη δεύτερη εβδομάδα ξεκινάμε να προσθέτουμε ό,τι παραπάνω ζητάει κάθε οικογένεια ατομικά. Δηλαδή, μπορεί μια οικογένεια να θέλει ύπνο και να φέτει και το παιδί με το τελευταίο δρομολόγιο που είναι στις 4. Εμείς θα συζητήσουμε πολύ ατομικά και θα πούμε: ωραία, η προτεραιότητά σας είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να έρχεται με το αυτοκίνητο, άρα να βάλουμε πρώτα το σχολικό και μετά τον ύπνο, ή θέλετε να το ξεκινήσουμε σταδιακά ο ύπνος, ας πούμε, που στην αρχή είναι δοκιμή για ύπνο. Δηλαδή, έλα να χαλαρώσουμε, να ξαπλώσουμε, να συναμπιστευτεί το χώρο και να κοιμηθεί, που είναι δοκιμή για φαγητό. Είναι η προτροπή. Οπότε εκεί, περίπου στον ένα μήνα, έχουμε ολοκληρώσει το πιο μεγάλο ωράριο, ας πούμε, σε μια πολύ, ας πούμε, σταθερή, ένα μέσο όρο, ότι είναι ότι ένα παιδί μπορεί να έρχεται από τις 8-8.30 και να φεύγει μέχρι τις 4. Στον πρώτο μήνα, ακολουθώντας τον ρυθμό. Βέβαια, εντάξει, αν μια οικογένεια μας επικοινωνήσει ότι εγώ έχω δύο εβδομάδες, δουλεύω 8-4, δεν υπάρχει κανένα άλλο, καμιά άλλη επιλογή,
Είμαστε εκεί να συζητήσουμε ότι αυτό είναι, μπορεί να βγάλει περισσότερο ένταση στο σπίτι, περισσότερο ένταση στο σχολείο, να κάνει κάποια πισωγυρίσματα στο κομμάτι της ασφάλειας, της πάνας, της φύλας του, κάποια ξυπνήματα το βράδυ στον ύπνο. Όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί, τα έχουμε ξαναδιαχειριστεί, το λέω. Δεν είναι ότι εμείς προσπαθούμε να βάλουμε το ιδανικό για τα παιδιά. Εσείς μας φέρνετε τη δική σας τη συνθήκη και μαζί καταλήγουμε κάτι από κοινού. Δηλαδή δεν κρίνουμε ότι που αφήσανε από την πρώτη εβδομάδα. Προφανώς όλοι δουλεύετε, όλοι δουλεύουμε, υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια και όλα είναι υποσυζήτηση, αρκεί να υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή, εγώ το έχω ψήσει μια φορά και το έχω πει σε γονείς αυτό το πράγμα, να φύγουν από εδώ την προσαρμογή, ενώ έχουμε πει ότι θα μείνει 3 ώρες το παιδί και να έρθουν μετά από 6 ώρες και να μην το έχουμε επικοινωνήσει. Δηλαδή, αυτό σε μια προσαρμογή που πήγαινε άφηκε και να μην το ξαναπάει σχολείο, μας γύρισε 2 εβδομάδες πίσω. Άλλο ότι συμφωνήσαμε ότι την τρίτη μέρα θα κάθεται 6 ώρες και το παιδί μπορεί να ζοριστεί και να το έχουμε εικόνα. Δεν θα συμφωνούμε ποτέ ψέματα. Δηλαδή δεν θα παρουσιάσουμε μια εικόνα ιδανική. Τις πρώτες μέρες έρχεστε εδώ, είστε στο χώρο, ξεκινάμε με 1 ώρα και σταδιακά προσθέτουμε άλλη 1/2 ώρα, 1 ώρα ώστε να παγιώσουμε το ότι έρχεται στον χώρο και αρχίζει και οικειοποιείται. Προσπαθούμε να ανέβουμε πάνω, να σας κάνει όσο περισσότερο γίνεται το τυπικό πεδίο. Και όταν κάθεστε στον χώρο, γίνεται και αυτή η μετάβαση, η οποία λέει: μαμά, δες αυτό το παιχνίδι. Α, πολύ ωραίο, ρίξτε το και στη δασκάλα σου. Μαμά, θέλω το παγούρι. Α, ξέρει η δασκάλα σου που είναι το παγούρι. Δηλαδή, αυτή η μετάβαση του αισθήματος εμπιστοσύνης. Η μαμά μου εμπιστεύεται αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ εμπιστεύομαι τη μαμά μου, άρα μέσα από εκεί γίνεται ο ρυθμός. Και σταδιακά μέσα στις πρώτες στο τέλος της πρώτης εβδομάδας θέλουμε τα παιδιά να μπορούν να ανεβαίνουν πάνω και να κρατάνε πολύ τα παιδιά. Σε βλέπουν τώρα στο σπίτι τους. Και εσείς να μπορείτε να βγαίνετε για ένα καφέ, να κάνετε κάποιες δουλειές που χρειάζεται. Ακόμα είναι αυτό. Κάθε παιδί της τέλος πρώτης εβδομάδας της αρχής της δεύτερης κάνουμε για τους πρώτους αποχωρισμούς οι οποίοι αντιμένουν ότι εγώ άνθρωπο πάνω στο σχολείο θα πρέπει να πεταχτώ 10 λεπτά στην τράπεζα να κάνω μια δουλειά και να έρθω. Άρα ξεκινάνε οι αποχωρισμοί. Ότι πια αυτός ο χώρος δεν είναι κοινό σημείο, δεν είναι παιδί και χαρά που είσαι πάντα δίπλα του. Είναι το δικό, ο δικός σου χώρος. Και ανάλογα το πώς ανταποκρίνεται και πώς προχωράει αυτό το διάστημα, είναι ότι στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας μιλάμε για το 9 με 1 περίπου. Είναι πρωινός αποχωρισμός, δηλαδή πια σε εμπιστεύομαι, πια σε ξέρω. Η μαμά θα πει μετά το φαγητό να σε πάρει ο παπάς. Είμαστε εδώ μαζί, είναι το σχολείο σου σιγά σιγά. Οπότε περίπου αυτό στο 2 εβδομάδες. Εγώ θέλω να απαντάω γενικό για την προσαρμογή. Δεν το αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που κάνουμε τη σκουπέτα. Όλα όσα σα λένε οι δασκάλοι, βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ ελάχιστοι. Είναι πολύ, δεν τα λέμε επιφανειακά πράγματα. Είμαστε πάρα πολύ, το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, έχουμε αλλάξει πολλά μοντέλα. Όλα όσα σα λένε οι δασκάλοι είναι το ιδανικό. Το ιδανικό δεν υπάρχει. Έτσι, μακάρι να ήταν οι ιδανικέ δίκε. Ποτέ δεν έχει γίνει μια προσαρμογή με τον ιδανικό τρόπο, ακόμη και να έχετε άπειρο χρόνο. Διότι προκύπτουν αρρώστια, προκύπτουν διαφορέ. Ο στόχος μας είναι να σας λύνουμε τα προβλήματα και όχι να σας δημιουργούμε πρόβλημα. Άρα, αυτό που μου έχουν πει τα απορρίσια και βάσω και που είναι πολύ σημαντικό. Επικοινωνήστε με ειλικρίνεια οτιδήποτε. Αν κάτι δεν μπορεί, δεν σας βγαίνει. Αν κάτι αυτά που σας ζητάμε εμείς δεν μπορεί να γίνει. Αν πιστεύετε ότι αυτά που λέγονται παράλογα. Ή αν πιστεύετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες μήνες στο σχολείο. Ό,τι θέλετε, θα το επικοινωνήστε με ειλικρίνεια στο τάμε. Και πάντα στο τέλος θα βρούμε το ιδανικό μοντέλο για τη δική σας οικογένεια. Ένα ιδανικό μοντέλο, ένα ιδανικό πρωτόκολλο, αλλά ποτέ στην πραγματικότητα δεν πηγαίνει έτσι το πρωτόκολλο. Επειδή πρέπει σιγά σιγά να το κλείνουμε και γιατί τα παιδιά σας πρέπει να κοιμηθούν και για να καθαρίσουμε το σχολείο, έχουμε χρόνο για 2 ώρες ερωτήσει ακόμα. Έτσι κι αλλιώς θα ξαναπούμε πολλά από αυτά και πολύ πιο αναλυτικά το Σεπτέμβρη. Αλλά αν υπάρχουν 2-3 ερωτήσει ακόμη, πράγματα που δεν συζητήσαμε, είναι ευκαιρία να τι κάνετε τώρα. Όπως ξέρουμε, στις μικρές ηλικίες η ψαλίδα, η γνωσιακή τεχνολογία και όλα τα χαρακτηριστικά είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τις μεγαλύτερες συμφωνίες. Πώς αυτό το λαμβάνεται με αρχαγιότητα υπόψη στη διαμόρφωση των τμήματων, στις συνεργασίες που θα γίνουν με τα παιδιά, στις δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει έτσι μια αρμονία μέσα στο τμήμα και να
παιδί τη θέση του και τον πόνο εξάρτητα από το μήνα γέννηση. Δηλαδή ανάμεσα στο Γενάρη και το Δεκέμβρη του 2022. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αρχή, ναι. Δηλαδή μετά τα 3,5 τα παιδιά μια χρονιά μπορεί να πει ότι είναι όντω μια χρονιά. Γι' αυτό λέω ότι είναι όλο το μεταγραφικό τμήμα μια εξατομικευμένη διαδικασία μέσα σε μια συλλογική διαδικασία. Δηλαδή, οι δραστηριότητες, δράσεις και παιχνίδι, ο χώρος, τα ερεθίσματα είναι φτιαγμένα με τόσο ανοιχτό τρόπο, ώστε να μπορούν να πάρει ένα παιδί το οποίο είναι του Γενάρη, που δεν είναι πάντα χρονολογικό το ζήτημα, γιατί είναι και σε τι ερεθίσματα έχει εκτεθεί το ίδιο το παιδί. Δηλαδή, έχουμε δει και διαφορές, παρόλο που ένα παιδί Γενάρη θα περίμενε, ας πούμε, να γράφει, να κρατάει καλύτερα, ας πούμε, το μολύβι από ένα παιδί που είναι το Δεκέμβρη, να με βάση τα ερεθίσματα που έχει πάρει και από το γυναικό περιβάλλον, να ανάπτυξε. Αλλά εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικό σε αυτή την ηλικία να υπάρχουν αυτές οι μικρές ομάδες που περιλαμβάνουν όλους τους μήνες. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ένα μεταγραφικό που θα είναι τα παιδιά του Γενάρη, του Φλεβάρη, και ένα μεταγραφικό που θα είναι τα παιδιά του Δεκέμβρη. Γιατί θεωρούμε ότι οι μικρές ηλικίες βοηθάνε όλα τα παιδιά να αναπτύξουν διαφορετικά στοιχεία και τη προσωπικότητά του, αλλά και αναπτυξιακά. Δηλαδή, ένα παιδί που είναι το Γενάρη και μπορεί να είναι ένα φροντιστικό παιδί που είναι βοηθός, αναλαμβάνει ένα κομμάτι της ευθύνης, ένα κομμάτι που εξελίσσει την προσωπικότητά του παραπάνω. Ένα πιο μικρό παιδί που μπορεί να είναι το Δεκέμβρη, μόνο με τη μίμηση που βλέπονται στα μεγαλύτερα παιδιά, μπορεί να κόψει την μπάνα 3 και 4 μήνες πιο νωρίς, επειδή έχει δει τους άλλους που καταφέρουν στην ηλικία. Δηλαδή, λειτουργεί το παράδειγμα της μίμησης σε αυτή την ηλικία και βλέπουμε και πολύ συχνά και τα μεταγραφικά μεταξύ μας και προσπαθούμε να τρέχουμε και διάφορα project και με άλλες ηλικίες και πιο μεγάλες κτλ. Δηλαδή, και πολύ. Δεν ξέρω, τώρα ήταν και φέτος η δικιά μας η τάξη. Φέτος πραγματεύτηκε πάρα πολύ την έννοια του μεγαλώματος και η γιορτή μας η καλοκαιρινή. Πώς καταλαβαίνω ότι μεγάλωσα, το τι με κάνει μεγάλο. Και είναι μια συζήτηση και μια αναζήτηση, μάλλον σε αυτή την ηλικία, μέσα από τις ανοιχτού τύπου δράσεις και από το στήσιμο του χώρου. Υλικά δηλαδή τα οποία είναι κατάλληλα για όλο το φάσμα της ηλικίας, αλλά τις πρώτες ψαλιδιές που μπορεί να κάνει ένα παιδί στο πυλό ή στο ζυμάρι μέχρι και το χαρτί που με το ίδιο ψαλίδι θα κόψει. Είναι ότι εμείς δίνουμε το ψαλίδι. Αλλά ένα παιδί, ας πούμε, που είναι λίγο πιο μικρό ή δεν έχει αναπτύξει ακόμα αυτή τη δεξιότητα, θα κόψει ζυμάρι και θα βρει αυτό το χώρο. Και ένα άλλο παιδί μπορεί να κόψει ένα πιο λεπτό χαρτί, ας πούμε, και να κατακτήσει αυτό. Δηλαδή, είναι όλα μας. Όλο μας το πρόγραμμα και με βάση την ανάγκη της κάθε ομάδας. Δηλαδή, αλήθεια, μετά από πολλά χρόνια στο μεταδρομικό, εγώ μπορώ να πω ότι δεν έχω κάνει ποτέ το ίδιο πρόγραμμα. Και δεν εννοώ το ίδιο θεματική μόνο, δηλαδή, αν συζητήσουμε. Και τις ίδιες δράσεις ακριβώς, δηλαδή, είναι κάποια βασικά που θέλουμε να δούμε τα παιδιά, τη συγκέντρωση, τον ακολουθεί την ομάδα, όλα αυτά. Αλλά ποτέ οι ίδια δεν έχουν κάνει τα ίδια στην ίδια ομάδα, σε άλλη ομάδα. Γιατί έχουν άλλες ανάγκες και αυτό δίνει και μια ωραία δυναμική. Ότι κάποιος φέρνει κάτι, κάποιος φέρνει κάτι άλλο και όλοι μαζί. Μιμούμαστε ο ένας τον άλλον και δοκιμάζουμε και πειραματιζόμαστε. Στο φαγητό θα το δείτε αυτό πάρα πολύ. Ακούμε πολύ συχνά στους γονείς να λένε δεν έτρωγε φακές, αποκλείται να τρώει στο σχολείο. Τα έχει φάει όλα, αποκλείται στο σπίτι, δεν τρώει τίποτα. Στο σχολείο κάθεται τουαλέτα και στο σπίτι ποτέ δεν δέχεται με τίποτα. Στο σχολείο κοιμάται μόνος του και στο σπίτι θέλει μία ώρα εμείς να με κρατάει από το χέρι. Δηλαδή πράγματα τα οποία εσείς τα έχετε παγιώσει σαν ρουτίνες και στη διαπραγμάτευση μαζί σας στο παιδί εδώ. Μέσα από τη μίμηση όλη αυτή τη διαφορετική ηλικιακή ομάδα, έχουμε καταλήξει ότι τα παιδιά κάτι παίρνουν πολύ περισσότερα πράγματα και δεν νιώθουμε ούτε το ελάχιστο. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά να μην ξασχολεί ότι χάνουν κάτι. Δηλαδή ότι κάποιοι μένουν πιο πίσω και κάποιοι δεν προχωράνε. Δηλαδή, νομίζω ότι αν ήταν τόσο δομημένο, γιατί κάποια σχολεία όντως κάνουν με το τρίμηνο του χωρισμού, νομίζω ότι είναι αυτό που κρατάει στα παιδιά πολύ. Πολύ παγιωμένα σε κάτι ότι υπάρχει μόνο αυτό που είναι κοντά σε μένα και μόνο αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί ένα παιδί που μιλάει και ένα παιδί που φωνάζει, γιατί ακόμα δεν μιλάει, σε παίρνει να διαχειριστείς μια κατάσταση που είναι η πραγματική κοινωνία. Ότι δεν είμαστε όλοι ένα μικρό κουτάκι οι ίδιοι. Και με το πλαίσιο του σχολείου, με την εμπειρία τη δικιά μας, με τις δράσεις της δικές μας, όλο αυτό λειτουργεί καταπληκτικά. Θα το επιστευτείτε. Είναι κάποιος άλλος που έχει κάποια ερώτηση.
Να πω κάτι πολύ πρακτικό πάνω σε αυτό. Ο λόγος που δεν κάνουμε κανένα διαφορετικό χωρισμό είναι ότι πολύ απλά σε δύο χρόνια τα παιδιά θα πάνε στο προνήπιο που είναι υποχρεωτική εκπαίδευση και εκεί δεν υπάρχει κανένα χωρισμό. Άρα, ότι το να κάνουμε ένα χωρισμό τριμήνου ή εξαμήνου στο πρώτο και στο μεταπαιδευτικό, πραγματικά θα έχει πάρα πολύ marginal effect και το οποίο πιθανόν θα μπερδέψει τα παιδιά. Από την άλλη, είναι ένα πολύ που ξέρει τι κάνει και νομίζω ότι εμείς ξέρουμε τι κάνουμε, γιατί καταλαβαίνετε, δεν σας λέμε πράγματα. Είναι πάρα πολύ δουλεμένο όλα αυτά. Ένα σχολείο που ξέρει τι κάνει, βασικό κομμάτι τη δουλειά που κάνουμε με τα παιδιά από τον ηλικιό είναι το πώς επεκτηβάσουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πολλές διαφορετικές γλώσσες, όσο γίνεται περισσότερες διαφορετικές προσωπικότητες, συμπεριφορές, χαρακτήρες, ώστε να μάθουν να διαχειρίζονται πολλές διαφορετικές προσωπικότητες και χαρακτήρες και συμπεριφορές. Άρα, όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα και όσο ανομετρέψτε να πω, όσο πιο πολυσυλλεκτική είναι η ομάδα ενός τμήματος, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα παίρνουμε στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης. Η κοινωνικοποίηση δεν είναι τίποτα άλλο από το πώς θα μάθει το κάθε παιδί να διαχειρίζεται τα δύσκολα συναισθήματα. Διότι όταν χαλοκροπηδάμε στην γενναβλή, είμαστε ένα σούπερ. Τι θα γίνει, τι θα κάνει ένα παιδί, αν πάει κάποιο και το πει δεν είσαι φίλο μου σήμερα, δεν παίζω μαζί σου. Θα νιώσει μια απορία, θα νιώσει μια στενοχώρια. Ο ρόλο ενό καλού σχολείου δεν είναι να του δώσει μια επιλύση. Ο ρόλο ενό καλού σχολείου είναι μέσα από την καθημερινή δουλειά, τη γίνεται πάνω σε αυτό το κομμάτι, να το μάθει να παίρνει τι δικέ του αποφάσει, ώστε να μπορεί να πάρει τη δική του, να εφαρμόσει κάθε φορά τη δική του λύση. Μπορεί η λύση να είναι πέντε διαφορετικέ λύσει για το ίδιο θέμα και κάθε φορά να έχει μια διαφορετική. Αυτά τα έχουμε συζητήσει με πολλού από εσά στι ατομικέ κουβέντε που έχετε κάνει μαζί μου, θα τα ξανασυζητάμε για τα επόμενα χρόνια. Και όπω είπε και η Βάσο, εμπιστευτείτε μα, ξέρουμε τι κάνουμε, αλλά η εμπιστοσύνη κερδίζεται. Εγώ δεν σα λέω να μα εμπιστευτείτε επειδή το λέω. Θα μα εμπιστευτείτε γιατί θα μείνετε, γιατί βλέπετε πόσο ανοιχτοί είμαστε απέναντί σα. Γιατί λέμε ότι πριν να δείτε καλά, καλό σχολείο, σα έχουμε φέρει τόσε φορέ, σα έχουμε βάλει στο ίντερνετ, βλέπετε τι κάνουμε. Θα μα εμπιστευτείτε διότι στην προσαρμογή θα μείνετε όσο καιρό θέλετε στο σχολείο και θα είστε κάθε μέρα εδώ. Για να μην κοροϊδέψουμε, αν μείνετε για 6, 8, 10 και μέρε στην ίδια, γονεί, παιδιά, δασκάλου, να δείτε κανένα να σα κοροϊδέψει ένα σχολείο. Δηλαδή, μισή ώρα και φύγετε, που άλλο θα το πούμε. Άρα λοιπόν, θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σα και ταυτόχρονα να κερδίσουμε και την ειλικρινιά σα. Όσο πιο ανοιχτή και ειλικρινή είστε απέναντί μα και εμεί απέναντί σα, τόσο καλύτερα να το πάμε. Να μοιράζεστε λοιπόν του φόβου σα, αλλά από ένα σημείο και μετά, αν δεν κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σα μέρα με την ημέρα, δούμε, αυτό είναι κάτι που πρέπει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό τώρα να έχετε 1.000.000 φόβου και ανασφάλειε. Μετά από ένα μήνα στο σχολείο, αν δεν σα έχουν φύγει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, πρέπει να το δούμε. Γιατί προφανώ ή δεν είμαστε στο σχολείο που θέλετε, ή δεν κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει χρόνο για μια τελευταία ερώτηση. Ωραία, να σα καληνυχτήσω. Να σα ευχαριστήσω που ήρθατε. Εννοείται ότι μπορείτε να μείνετε λίγη ώρα ακόμα με τα παιδιά, όχι πολύ, γιατί πρέπει να καθαρίσουμε το σχολείο. Και θα κάνετε ένα μίγκλι με τις δασκάλες, αν θέλετε να ρωτήσετε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είναι πολύ ωραία τα επόμενα χρόνια. Καλό καλοκαίρι. Ναι, εννοείται. Κλείνω και το. Όχι, δεν είχαμε καμία ερώτηση. Κλείνω και το Zoom. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.